Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τη γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο εξ αριστερών, τον Γρηγόρη Κόκκινο εκ δεξιών, τον κύριο Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Διτσιράπη στο production και τη Λίλα Γαλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Γαλιώνη. Γαλιώνη. Σαρδάμ στο πρώτο 15 λεπτό του δευτερολέπτου. Είναι Σαρδάμ το να πεις λάθος ένα όνομα. Ρε, άντε, ρε, τελείωνε, ρε. Αντί για το. Θα με βγάλεις τάδε. Για πες μερικούς χορηγούς. Τι να πω. Και διάβασε κανένα χορηγό. Χορηγίες ένα θέλω να δω. Όχι, διάβασε κανένα χορηγό. Δεν διαβάζω τίποτα. Όχι, γιατί από πνεύμα μπόλικο είσαι. Πνεύμα έχω μπόλικο και σώμα έχω μαζί. Τι πνεύμα όμως. Λοιπόν. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Τώρα που το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκίνητου έχει καταργηθεί, μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο και θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου για να γίνει η οριστική διαγραφή από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Μεγάλος μας χορηγός, η καλύτερη, η οικονομικότερη, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Αν τρελάθηκα εγώ μία φορά, ο Στέργιος τρελάθηκε δύο φορές, οπότε μέχρι και το τέλος της εβδομάδος η τιμή που σας δώσαμε, οι εκτόσεις που σας δώσαμε ισχύουν για την πιο φτηνή Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, την πιο αξιόπιστη, την καλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, Hyundai A30 από 11.000-10.500 ευρώ, το Tucson από 19.318,5 και πάει λέγοντας από 500 μέχρι και 1.000 ευρώ έκπτωση. Μπορείτε να πάρετε τώρα τηλεφωνώντας το 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ, τώρα που έχει γίνει και ο κόμβος, είναι ένα σιγάρο δρόμος από το κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ξεκινάμε με τι άλλο, με αυτό το οποίο βγήκε από χτες, ότι ο Ενρίκε πωλείται μάλλον στην Καραμπάκ. Πόσο? Δεν γνωρίζω. Τι αφού, τι φωνάζει για το μικρόφωνο, αφού στραβά το έχετε βάλει. Και τι να κάνω, να ορίστε να το φέρω εδώ, ωραία. Λέγε παρακάτω. Πουλιέται ο Ενρίκε. Ότι πωλείται, δεν πουλιέται, πωλείται μάλλον στην Καραμπάκ. Στην Καραμπάκ. Ποια είναι η Καραμπάκ? Αζερβαϊτζάν. Αζερβαϊτζάν. Η ομάδα η οποία απέκλεισε την Κοπεχάγη. Μπράβο. Παίρνοντας, κερδίζοντας 1-0 στην έδρα της, ναι, και χάνοντας 2-1, ναι, στο δεύτερο παιχνίδι στην Κοπεχάγη. Ωραία. Και τι θα κάνουμε τώρα που πουλιέται ο Ενρίκε? Να μην φάμε και φτεδάκια το μεσημέρι που πουλιέται ο Ενρίκε. Να φας ό,τι γουστάρεις. Να μην πάμε προπόνηση τα απόγευμα που πουλιέται ο Ενρίκε. Να κάνεις όσο προπονήσεις θέλεις. Τα μούτρα τα θλιμμένα δηλαδή που πουλιέται. Δεν πήρα, ρε φίλε. Μήπως αυτό είναι μια απάντηση. Ό,τι τι. Στο σχόλιο στο χθεσινό ότι πια 27 εκατομμύρια μέσα, τι είναι αυτά που γίνονται. Ορίστε λοιπόν, να τα 27 εκατομμύρια, να πώς γίνεται. Σου λέει δεν βγαίνουν τα κουκιά και για να είμαστε εντάξει με το financial fair play, ναι, ναι, πρέπει να πουλήσουμε κιόλας. Και εγώ τον πίστεψα τώρα. Δεν είπα ότι πρέπει να το πιστέψεις. Ναι. Και τι με το λες εμένα? Κάνουμε διάλογο για να μου πεις τι αντιλαμβάνεσαι. Σχολιαστής είσαι. Από το Σοχό είμαι εγώ, τι δεν κατάλαβα. Τι σχολιαστής? Γιατί αν ήσουν από το Σοχό, τι? Άμα ήμουν από το Σοχό και με έλεγε αυτά, θα τα πίστευα. Ξέρω εγώ, ήμουν από τα Γαλάτσια. Επειδή είσαι από την Τούμπα, λένε. Ναι, ξέρω εγώ, δεν το τρώω. Γιατί δεν το πιστεύω? Έτσι δεν το τρώω. Ναι, ο λόγος. Τι ο λόγος? Ο λόγος είναι λογιστικός ο λόγος. Δηλαδή. Βλαδί είναι λογιστικός. Τι βλαδί. Κάνε κάτι καινούργιο. Τι κάνει, ρε. Πουλιέται ο Ενρίκε. Ωραία. Και τι έγινε? Το πολύ πολύ ο ΠΑΟΚ να βγει τρίτος ή δεύτερος ή τέταρτος. Τι θα γίνει? Θα φωνάξουν οι υποξίδες στο Σαββίδι? Το πολύ πολύ να πούν φταίει ο Λουτσέσκο, να το διώξουν, να φέρουν ξέρω εγώ τον ξάδερφο του Ήβιτς ή ξέρω εγώ
Το θείο του Μαϊστόροβιτς, προπονητή. Και τι έγινε. Θα πού φταίει ο προπονητής. Ο Λουτσέσκου φταίει για τον Ενρίκε. Άλλο σε λέω, ρε, δεν σε λέω αυτό. Τι θα πούνε, μου λες, το κατάλαβα. Θα πούνε φταίει ο προπονητής, μάπας ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής απατεώνας θα έρθει ο Βρίζας τώρα που και τα λοιπά. Θα αλλάξει, ξέρω, θα γράψουμε δύο πρωτοσέλιδα, θα ξεχαστούν αυτοί. Δεν λέω ότι θα δώσουμε ένα όραμα ψεύτικο. Για μένα δεν έρχεται το τέλος. Θα πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Τίμιος, ο Σαββίδης, ξέρω εγώ, μας έσωσε και τα λοιπά. Ευγνωμονούμε και τα λοιπά και τελείωσε. Απολυθεί η ενέργεια. Και τι έγινε. Έβαλε τον γκολ στο τελικό 4 μέτρο offside, το θυμόμαστε μια χαρά. Θα έρθει άλλος. Μπορεί να έρθει ο φίλος ο Βιερίνια, 32 χρονών. Οικονομήσουν από τη μεταγραφή 5-6 από εκεί πέρα. Να κουνηθεί το χρήμα. Καλό είναι να κουνιέται το χρήμα. Θα έρθει εδώ ο Βιερίνια, πάθει τον Οκτώβριο φλάση. Δύσκολα σου λέω. Άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Δύσκολα και δύσκολα. Από κολόπαρο σε κολόπαρο είναι ο Βιερίνη. Ο κόλος του είναι μέχρι το χορτάρι. 32 χρονών πάει. 4 γκολ έκανε σε 4 χρόνια δεξιμπάκ. Θα τον πάρει 4,5 εκατομμύριο. Πάρε το ό,τι θέλει, τι με νοιάζει εμένα. Financial fair play. Παρακάτω άλλο. Λέει. Λέει, εγώ λέω πάρε το Βιερίνια. Τι, πώ που. Εγώ λέω πάρε το Βιερίνια. Ναι, ναι, και τι. Αλλά για ποιο λόγο να πουλήσει. Και πώ θα έρθει ο Βιερίνια άμα δεν πουλήσει. 5 εξτρέμ θα γιοπάω. Έχει ένα τον Τζάλμα κάπως, έχει ένα τον Μιστακίδη που θα έρθει, έχει ένα τον το Μακ. Έχει ένα ξέρω εγώ ποιον έχει, τον Ενρίκε. 4 εξτρέμ, 2 και 2, 4. Ο Πέλκας κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και αυτός εξτρέμ. Κάποιος πρέπει να φύγει να κορομίσει ο Κουτσολιάκος και ένα Φράγκο, βγάλει το καλοκαίρι του. Ο Σαββίδης έτσι κι αλλιώς από μπάλα χαμπάρι δεν έχει, ο γιος του ιδέα δεν έχει αυτά, του φορτώσουν το Βιερίνια. Μόλις κάνει κάνα 2-3 σπριν το Βιερίνια, πιει 5 κιλά κοκακόλα, έχει πιει εκεί από μπαρ σε μπαρ είναι. Πάθει μια θλάση τον Οκτώβριο, θα είναι έτοιμο τα Χριστούγεννα, θα είναι ο Ολυμπιακός 10 πόντους μπροστά. Νέο σχέδιο. Άσε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα τώρα. Χτες μου λες ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Γιατί να μην μπορεί να το χτυπήσει. Εάν ο Ολυμπιακός μείνει έτσι όπως είναι, δηλαδή με αριστερό μπακ το Μίλιτς και τον Κούτρι, σέντερ μπακ να παίζει ο Ρωμάο με το Ρέτσο, ο Βούκιτς είναι αργός ούτως ή άλλως κτλ. Δεν έχουν σέντερ φορ ο Μπεν 10 ευκαιρίες που πρέπει να κάνει για να βάλει ένα γκολ. Η διαιτησία μπορεί να 50-50, 55-45, 48-52. Γιατί να μην το πάρει το πρωτάθλημα. 5 εκατομμύρια σισούρο τι έδωσε ο άλλος. Ο γραμμένος ο Αριανός έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ. Να μην δώσει και 5 φράγκα σε κάνα ξέρω εγώ διαιτητή καλαδόρο να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί να μην το πάρει. Τι είναι ο Ολυμπιακός, ο Πηδάο. Αν όμως ο Ολυμπιακός πάρει τον Τζούρτζεβι σέντερ φορ, πάρει σέντερ μπακά. Τον πήρε. Κακό αυτό για τον Πάο. Κακό. Αν τον πήρε, κακό. Κάθε με τον Αλέφαντο και τον Καρατζαφέρη μια ανάλυση του υποψηφίου παίκτε του Ολυμπιακού στη θέση 9. Καταλήξαμε, συμφωνήσαμε και πραγματικά και οι τρεις μαζί ότι ο Τζούρτζεβιτς είναι ό,τι καλύτερο. Από ταχύτητα, από τον πήρε. Τον πήρε. Τέλει. Πού ανακοινώθηκε. Ναι, ρε φίλε. Πού ανακοινώθηκε. Το, πού, πότε, τι. Ορίστε. Να το βρω τώρα. Άμα ανακοινώθηκε, τέλει. Είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Να σου το λέω εγώ τι. Λοιπόν, δεύτερο μάτς. Μετά τον Τζούρτζεβιτς. Ορίστε. Εντάξει. Ο Μποκανή ποιο είναι αυτό ο μαύρο που. Άλλο Μποκανή είναι αυτό από την Αφρική. Αυτό ο μαύρο που. Όχι, oh, τον πήρε. Για ποιον τον Τζούρτζεβιτς μιλάμε. Ο Τζούρτζεβιτς. Τον πήρε. Τον πήρε. Κακό το για τον Πάο. Θα πάρει. Εντάξει, κόλλο κάτω. Κακό για τον Πάο. Εσύ μου έλεγε ότι θέλει στόπερ και αριστερό μπακ. Στόπερ, αριστερό μπακ και φορ. Πήρε το φορ. Θέλει και ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ για να παίξει και το 3-5-2 με την Γιουβέντους και την Μπαρσελόνα εντός και εκτός έδρας να κλείσει το φορ. Άλλο θέμα. Λέγει. Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο καταρχήν. Εσύ θα έδινε Ενρίκε. Πες μου ένα λόγο που δεν πρέπει να μείνει ο Ενρίκε. Τι ένα λόγο. Να μην μείνει ο Ενρίκε. Να μην μείνει ο Ενρίκε. Ναι. Κοίταξε τώρα, δε. Άμα είναι να πάρω τον να φύγει ο Ενρίκη και να έρθει ο Βιερίνια, να μην φύγει ο Ενρίκη. Δηλαδή προτιμάς τον Ενρίκη από τον Βιερίνια. Έτσι όπως είναι ο Βιερίνια. Ο Ενρίκη όμως μπορεί να προσφέρει στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Ενρίκη δεν μπορεί να προσφέρει καθόλου στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο Βιερίνια μπορεί να προσφέρει στο ανασταλτικό κομμάτι. Ναι. Πράγμα που δεν μπορεί να κάνει ο Ενρίκη. Πάρτε ένα δεύτερο μπακ δίπλα στον Πάτος και τι λέει ο Βιερίνια. Δεν λέγεται Μπάτος, λέγεται Μάτος. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει backup του Μάτος. Ναι. Και ο... δεν έχει. Ποιον έχει. Δύο έχει. Τον Κωνσταντινίδη. Και τον Κωνσταντινίδη και τον Δελγιανίδη έχει. Και δύο έχει. Αλλά τους είδες είναι... να παίζουνε. Και τι με νοιάζει εμένα, μου λες άμα έχει. Άμα δεν τους βάζει φίλε, να φίλε, για να έχει, ναι. Πρέπει να τους βλέπουμε κιόλας. Με νοιάζει εμένα, ρε, έχει. Παρακάτω. Έχει. Έχει. Άμα τραυματιστεί ο Μάτος ή φάει κόκκινη κάρτα, και ο Δελγιανίδης μπορεί να παίξει δεξιά, που είναι αριστερός, και ο Κωνσταντινίδης φοβερός. Τι με κοιτάς. Πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει. Έχει και παρά έχει. Τι με κοιτάς. Θα πάρει το Βιερίνια για να οικονομήσει ο Κουτσολιάκος. Ας τον πουλήσει αλλού. Μπορεί να τον πουλήσει ο Κουτσολιάκος αλλού. Στο πω εγώ το έργο. Ποιος το θέλει το Βιερίνια τώρα, άμα το πετάξω εγώ στα σκουπίδια. Πες το πετάω στα σκουπίδια και περνάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ποιος θα τον πάρει. Πολύ. Ένας, ποιος το θέλει. Ένα, μια ομάδα που το εγώ θέλει. Εγώ λέω θα βρεθούν πολλές ομάδες. Άσε θα. Έβγαλε η Βόλφσμπουργκ, δεν τον θέλω. Πήγε κανείς σειρά να τον πάρει. Όχι. Λοιπόν, τι. Επειδή είσαι φίλος με τον Βιερίνια και μιλάς με την γυναίκα του, πάει να πει ότι πρέπει να τον κάνουμε για βάντα. Γιατί κάθεσαι. Και απαρογωμίζει από τον Κουτσαλιοδιάκο. Θα πάρω εγώ.
Εσύ και μαλάκα, θέλω να το κάνει. Εσύ το κάνει τα βάτα και δεν πάρει και τίποτα. Εσύ και χαϊβάνι. Πάμε παρακάτω, λέγε. Άλλα. Άλλα ρε τώρα, μάθατε στη Θεσσαλονίκη υποτονική εδώ. Ήρθε χθε ο Βαρδάκη, πήγε την εκπομπή μείον 2%. Δεν υπήρχε τηλέφωνο χθε το βράδυ εδώ πέρα. Τι στο διάλογο, τι έκανε το βράδυ. Τα βγάζει τα εσόψυχα σου τώρα. Τι να βγάλω, τα εσόψυχα μου. Αν έχει πρόβλημα με το Δήμο και δεν τον παίρνει ένα τηλέφωνο. Τι να τον πάρω τηλέφωνο, να τον πω. Τον δίνει στεγνά. Τον δίνω στεγνά, ναι. Μου ρίμαξε την εκπομπή το βράδυ. Δεν αυγόταν τίποτα. Άλλο, λέγε. Τι να σε πω, ρε. Ό,τι και να με πει, θα με πει. Άλλα 20 χρόνια θα ζήσω κόκκινε, δεν έχω καμιά διάθεση να τα κρατάω μέσα μου. Άλλα 10, 12, 15, 18 παραπάνω δεν είναι. Άτι, πάντα θέματα θα φύγει ο Ενρίκε και έχει ο Πάοκ μπει και μέσα και οι ακαδημίες κοστίσαν 3 εκατομμύρια. Θες να τα πιστέψεις, πίστεψα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Άλλο. Μιλάω, μην γράφεις το κομπιούτερ. Όταν σε μιλάω, δεν θέλω να κοιτάς τα μάτια. Δεν θέλω να κοιτάς αλλού. Και άλλο, ναι. Τι. Και εγώ πολλά πράγματα θέλω να κάνουμε. Τι θες αλλά να εσύ πετάς κατά ετώ. Τι θες να κάνουμε, σεξ να κάνουμε, δυο μας στην ηλικία που είμαστε. Δεν μπορούμε. Πάμε σε κάνα μοναστήρι να εμπνευστούμε. Τι θες. Πες μου, τι θες να κάνουμε δηλαδή. Λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, από ό,τι έχουμε διαγωνισμό. Άντε, μπράβο, πες. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Για τον Δημήτρη Μιστακίδη. Ποιος είναι ο Μιστακίδης? Όπου επιστρέφει με τα ρεμπέτικα της κιθάρας και μια νέα συναυλία στη μικρή σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30. Ποιος είναι ο Μιστακίδης, τι κάνει? Λοιπόν, ορίστε. Για να το τον δω. Βλέπεις? Να το δω, φέρ' το να δω. Τα ρεμπέτικα της κιθάρας. Ρεμπέτης είναι, για να δω, γουστάρω. Ωραίος, μ' αρέσει, η μάπα του είναι ρεμπέτικη. Παοξίδη Κιμούρη, φοβερός. Πού είναι, Μονή Λαζαριστών, πάμε. Ναι. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Αν μας δώσουν τζάμπα πρόσκληση, θα πάμε. Έτσι, αυτό δεν θα πει. Αν θέλουμε τζάμπα πρόσκληση. Μας κάλεσε και ο Μαμαδά στο Πόρτο Παλάς. Έχει roof garden τρομερό. Θέλει να δούμε την καινούργια κουζίνα. Είσαι Παρασκευή να πάμε. Λέγε ρε κόκκινε, μη. Δηλαδή, πες μου, τι θα πάμε. Λοιπόν, για το διαγωνισμό. Άντε, καλά. Αλφα Μητρία κενό. Συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ευκαιρία να πάρετε τη γυναίκα σα ή το φίλο σα. Να απολαύσετε μια πολύ ωραία βραδιά στη Μονή Λαζαριστών. Πάρει τη γυναίκα του να ακούσει τα ρεμπέτικα. Ναι, ρε φίλε. Καλύτερα πάρει μια γκόμενα ή το φίλο του, ή να πάρει, ξέρω εγώ, μια παρέα και να πάει ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα, ρε με τη γυναίκα του θα πάει. Ρεμπέτικα. Γιατί? Γιατί μάλλον θέλει κάνει κανένα χαράλαμπο μετά, κάνει αυτό, κάνει ωραίο. Δεν μου λες, τα μπλε παράθυρα τα θυμάσαι. Τα μπλε παράθυρα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω μπλε παράθυρα που με πασόκ μεγάλωσα, με πράσινα παράθυρα μεγάλωσα εγώ. Στο Καφταζόκλι ήταν από τα πιο ωραία ρεμπετάδικα, ναι. Τα μπλε παράθυρα. Τα μπλε παρά... πήγαινε. Πήγαινε. Στο Καφταζόκλι πήγαινε. Πήγαινε και στον Καφταζόγλιο, πήγαινε και στα μπλε παράθυρα. Εντάξει. Λοιπόν, πήγαιναν και άντρες και γυναίκες και περνούσαν μια χαρά. Γιατί είπα εγώ ότι δεν θα περάσουν καλά. Ωραία. Δηλαδή, πού κολλάς τώρα θα πάρει. Δεν ταιριάζει να πάρει άλλο τη γυναίκα του. Θα πάρει μια παρέα, θα πάει ξέρω, να φτιαχτεί, να κάνει ξέρω και τα λοιπά. Είναι νιόπαντρος. Εντάξει. Δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες αγαπάνε και τα ρεμπέτικα. Ρεμπέτησες. Που αγαπάνε τα ελληνικά τραγούδια. Γυναίκες. Τα ρεμπέτικα τραγούδια. Γυναίκες. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εσύ ξέρεις πολλές. Εδώ εμένα κοίτα. Ξέρω γυναίκες, ναι. Που κάνουν τι. Που αγαπάνε τα ρεμπέτικα τραγούδια. Βρίζουν. Ναι. Βρίζουν, πώς γίνεται αυτό, ναι. Ρίχνουν Παναγίες, ρίχνουν θεούς. Όχι, αλλά είναι ενταλικέρδες. Ενταλικέρδες. Ωραίες γυναίκες. Θηλυκότατες. Και ωραίες. Μπράβο, ναι, θηλυκότατες. Άλλο κάπελο. Ο χετός δηλαδή. Αλλά ενταλικέρδες στην Ελλάδα. Άλλα θέματα, πάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Ο φίλος ο Καρυπίδης θέλει να κάνει μεταγραφές. Τι θέλει να κάνει? Μεταγραφές. Ας πάει στον. Πώς το λένε. Αλλά είναι μέσα. Βγήκε ο δικός μας. Βγήκε. Όχι. Δεν βγήκε. Όχι. Άμα δεν βγήκε, πώς θα βρει λεφτά. Δεν ξέρω. Θα βρει άλλο. Να πάρει από τον κουμπάρο του. Ποιος είναι ο κουμπάρος του? Αυτό που πάντρεψε την κόρη του. Τον παραμυθά αυτόν εκεί το, από την Κρήτη. Τον παραμυθά. Που είχε 80 κουμπάρους και 30 παρανυφάκια. Και δεν μπορούσε στον Εύωσμο να δώσει 10.000 και πάρει τον μπάτς. Αυτό το κουμπάρο. Δεν ξέρω τι. Παράταμε ρε κόκκινε. Α, παράταμε. Παρακάτω λέγε. Έχει τον κουμπάρο στην Κρήτη. Καθαρίζω, ήρθε η Λαμία στις Σέρες, οι Λιγούριδες εκεί περιμέναν. Στάπει ο δικός ο προπονητής που τον έβγαλε στις προάλλες εδώ. Ποιος προπονητής? Ο προπονητής, ο Δηλιμπέρης, τα είπε. Έφυγε στην Αμερική. Πού έφυγε στην Αμερική? Ναι. Τι έκανε στην Αμερική, γιατί έφυγε στην Αμερική? Έχει αναλάβει ακαδημίες. Ακαδημίες, ναι. Εντάξει. Το να πεινάει στις Σέρες και να περιμένει τη Λαμία του ταΐση, καλύτερα να πάει στην Αμερική μετανάστης. Ρε φίλε, τι να κάνει δηλαδή εδώ πέρα? Τι να κάνει, περιμένει να έρθει η Λαμία και ο Ολυμπιακός Βόλου, τα Λιγούρια των Σερών να πάνε, έχουν ολόκληρο κάμπο εκεί πέρα και να περιμένουν από τη Λαμία, που η Λαμία δεν βγάζει, να πούμε το Κοτρώνα. Αυτή η Σεραίοι εκεί. Περιμένω να είμαι εγώ Σεραίος, ρε. Άκουρε τώρα, να είμαι εγώ Σεραίος. Ο κάμπος αυτό, ιστορίες και τα λοιπά. Ο Καραμπολιός, πάντα τέτοιες και ιστορίες. Και να περιμένω να βγάζει από τη Λαμία το βρωμό από κάτω εκεί πέρα, το πιο άσχημο μέρος του κόσμου εκεί, Λαμίες, Άγιοι Κωνσταντίνοι και Θήβες. Να με δώσουν λεφτά για να τη βγάλω. Ξεφτύλες βορειολαδίτες. Λέγε άλλο. Λέγε, τα παίρνουμε όλα τα θέματα. Μην γράφεις ρε κόκκινε, να χαρίσεις την πάση. Δηλαδή, μην γράφεις. Να κάνουμε δουλειά εδώ. Μην γράφεις.
Μιλάμε τώρα. Πάπα, έχω μπλέξει με τους αργούς. Ο Βαρδάκης λέει: Γεια σας, καλησπέρα. Θα βάλω αυτό το τραγούδι. Θα βάλω και. Εκεί το. Πάει 3%. Μας διέλυσε. Τι να τον κάνω τώρα εγώ. Τι να τον κάνω. Δίρτονα. Δεν μπορώ να τον δίνω πιο δυνατό από πέρα. Τι να κάνω. Αν μπορούσα να τον δεν μπορώ. Θα τον έδερνα. Θα τον έδερνα, ναι. Πιο δυνατά χέρια από μένα έχει. Είσαι καραγκιόζης. Είμαι καραγκιόζης, ναι. Γνωστός. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλει λοιπόν, να πάρει παίκτες. Ποιο πώ, μη ρεύεσαι κόκκινο. Ο φίλο του, δεν ρεύτηκα. Άμα αυτά η ισοφαγική παλινδρόμηση τρώ 2 η ώρα και ρεύεσαι 2 και 20, πάει τη χάσαμε πριν. Ποιο ρεύτηκε. Γρουκ και γρουκ και γρουκ και γρουκ. Γρουκ, γρακ, γρουκ, γρακ. Έχει παρκάρει την κοιλιά εδώ πάνω να πούμε. Στο τραπέζι έχει βάλει και 4 τόνου αφρό σε αυτό τον καφέ, 5 τόνου αυτό. Τι είναι από πάνω, ρε. Που είναι, τι, αυτό τι είναι εδώ, ρε. Αυτό που πάνω το κίτρινο τι είναι. Έφτισα μέσα. Τι είναι αυτό το κίτρινο, τι είναι εδώ. Αυτό. Τι είναι, κανέλα είναι. Κανέλα. Ναι. Ξέρεις ότι η κανέλα είναι αντιξεσηκωτική σεξουαλικά. Είσαι που είσαι 48 χρονών, καπνίζεις 3 πακέτα Winston, πίνεις και κανέλα, θα θες 3 κιλά σιάλιτη για να σου σηκωθεί. Ο, τι να σε πω ρε κόκκινε, τι να σας κάνω ρε, τι να δεν είστε ρε. Για Hollywood είσαι να σε πάρω και να σε κάνω τα προγούλια να στα βγάλω και να... Τι να σε πω ρε. Θέλω Καρυπίδης να κάνει μεταγραφές. Η είδηση τώρα κάνει εκπομπή, ήρθε να κάνει εκπομπή. Θα πάει μια του μηνός, θα δίνει λεφτά τώρα. Η είδηση είναι άλλη. Ποια είναι η άλλη είδηση, λέγε. Η είδηση είναι ότι ο Μυροφορίδης τον είπε, ναι. Δεν θέλω μεταγραφές. Τι θέλει. Θέλω να πάρεις, να πληρώσεις τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Συγκινηθήκαμε πες το Μυροφορίδη. Καλά, αν αυτό δεν λέει κάτι σε σένα. Ο Μυροφορίδης πήρε τα φράγκα του, τα 20άρικα. Στους οπαδούς της ομάδας ναι. του Άρη. Ναι, ποιους. Οι οποίοι. Υπάρχουν οπαδοί ομάδας του Άρη. Βεβαίως. Ναι, 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 χιλιάδες φίλαδες του Άρη. Χιλιάδες φίλαδες του Άρη. Ναι. Πού είναι κρυμμένοι, πού είναι. Στα μνήματα είναι, πού είναι. Δεν τους βλέπω εγώ. Χιλιάδες. Ρε φίλε, έχουν ξενερώσει με τον. Αξενέρωσαν, ναι. Ναι. Ναι, τι κάνουν. Είναι παράλογο που έχουν ξενερώσει. Πώς πες με εσύ το ρεπορτάζ, τι λέει. Έχουν ξενερώσει με αυτά που συμβαίνουν. Ναι, τι λέει, θα συγκινηθεί. Το ρεπορτάζ λέει ότι αν η ομάδα δεν ανέβει φέτος. Ναι. Έχετε για βρυσούλες. Έχετε για. Ναι. Έχετε τι έγινε. Έχει ΑΕΚ, έχει Ολυμπιακό, έχει Πλατανιά, έχει άλλες ομάδες. Με ρώτησες για τον Άρη και σ' απαντάω. Ναι. Και τι είπε ο Μυροφορίδης. Ότι πλήρωσε τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Ναι. Και μίλα μετά για μεταγραφές. Ο Μυροφορίδης τα πήρε μπροστά. Όχι. Τι όχι. Ο Μυροφορίδης επειδή νιώθει. Ναι, 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 ναι. Επειδή δεν είναι χαϊβάνι σαν και, του λόγου σου. Ναι, τι έκανε ο Μυροφορίδης. Ναι. Λέει ότι η ομάδα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ναι. και να κάνει μια πορεία όπως θέλω. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι πληρωμένη στην ώρα του. Ναι. Συγκινηθήκαμε πες τον. Λοιπόν. Αυτά τα κάνουν πριν πέσει το Μυροφορίδη. Βάζει πλάτη, φίλε, δεν γλύφει. Τι κάνει? Κατάλαβα, βάζει πλάτη. Βάζει πλάτη γιατί τα πήρε προκαταβολή. Βάζει πλάτη, μάγκα είναι που τα πες το κι αυτό. Βάζει πλάτη όμως. Και ο Γιαννάκης βάζει πλάτη, αλλά και αυτός προκαταβολή πήρε. Δεν με νοιάζει, ρε. Με νοιάζει φίλε, βάζει εμένα. Πλάτη. Βάζει πλάτη επειδή τα πήρε. Αλλάζει κάτι με αυτό. Ναι, αλλάζει το κάτι. Να έχεις δηλαδή εξασφαλίσει εσύ. Ναι, τα δικά μου και όλα τα δικά σου και να φωνάζει και για τους άλλους. Τι λένε, βεγάλε. Ωραίος συνδικαλιστής. Τα μούτρα του Πασοξίμου. Είναι συνδικαλιστής. Τι είναι, είναι τεχνικός διευθυντής. Είναι τεχνικός διευθυντής. Τα πήρε πρώτος αυτός. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει, να μην πληρωθεί και να τα πάρουν οι παίκτες. Ναι. Πες μου εσύ. Ναι, άμα είναι τόσο αλτρουιστής. Ας τα πάρουν. Είναι θέμα αλτρουισμού. Ναι, βέβαια. Θέλει να γίνει δικιά του δουλειά σωστά. Ναι. Το κακό που είναι. Τα λεφτά αυτός. Ρε τα πήρε. Η δουλειά του για να γίνει. Τα πήρανε. Δεν μπορώ να συμπληρωθώ. Συνονοούμαστε. Είσαι πιλότος μιας ενός αυτοκινήτου ταχύτητας. Πιλότος είμαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και πληρωμένος. Εγώ πιλότος. Ναι. 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 Και τα αμάξι σου έχει προβλήματα. Ναι, ναι. Απαιτείς η εταιρεία να σου το κάνει. Μην βάρεις το χέρι. Απαιτείς. Ναι, απαιτώ. Ναι. Απαιτείς. Ναι, ναι, ποιο είναι το λάθος του, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ποιο το λάθος τι ηλικιότητα είναι αυτό που κάνει. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το λάθος του. Ο Μυροφορίδης για να ερχόταν στον Άρη έλεγε όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς έπρεπε να πάρει εγγυήσεις. Για την ομάδα, όχι για τον κόλο του. Και αφού ήρθε ο Μυροφορίδης, όλοι οι ρεπόρτερ, οι κουρουμπαγλάδες και οι φίλαθλοι είπαν αυτό είναι καλό. Ναι. Γιατί είναι καλό? Γιατί ο Μυροφορίδης δεν έρχονταν στον Άρη χωρίς να υπάρχει εγγύηση. Κάποια εγγύηση. Ναι. Η εγγύηση ήταν ο κόλος του. Πήρε προκαταβολή. Λάθος κάνω. Εγώ κάνω λάθος. Άντε πάνε σε διάλειμμα τώρα. Συγκλείψε το φίλο. Έλα, έλα, μπουλί. Κλείψε το έλα, φίλο. Έλα, σου. Έλα, μπουλί. Άντε μπουλί. Πάντο για κανένα ψάρι. Άντε μπουλί. Πάντο για κανένα ψάρι. Άσε μπουλί. Βρες κανένα πεντάρικο που να ξέρει. Άσε, σε να σου δώσα 10 κιλά ψάρια σε δώσα και ούτε το ψυγείο πήγες πίσω. Ποιο με έδωσε. Θυμίσου ποιο έδωσε 10 κιλά. Ξέρω εγώ. Ποτέ δεν έγινε. Το ψυγείο πάνε πίσω. Άντε. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Έλα εδώ, πετάς μια μπουρδα και φταίει με χέρια. Άντε ρε μπουκατσομάκερο. Λοιπόν, μια σκέπη για ψάρια, μπορείτε να θέλετε και ψάρια και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας. Αν μπείτε στο deliveras.gr υπάρχουν πάνω από 2.500 προσφορές για να διαλέξετε το φαγητό της αρεσκίας σας.
Και αν είστε περισσότεροι από ένα σπίτι, μπορείτε να ψωνίσετε και από δύο καταστήματα και η παραγγελία να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό. Εγώ είμαι και φταίει. Κατεβάστε το application, το σχετικό application, είτε στο κινητό σας είτε στο tablet. Πάμε σε διαφημίσεις και άσε αυτή που βγάζει τα χέρια τώρα. Μην τον αγγίσει τα χαστούκια μέσα. Εγώ είμαι και φταίει με πόδια. Ναι. Εγώ τρέχω 5 χιλιόμετρα σε 30 λεπτά. Εσύ ένα όροφο τον ανεβαίνει χωρίς ασανσέρ. Με αυτό τον αφαλό που είναι. Σαν ελαιοτριβείο. Θα τα πούμε στο ring, ηλίθιε. Κωνσταντίνε, πρέπει μια καλησπέρα στο λαό σου, σε παρακαλώ. Τι ομάδα είσαι, αγόρι μου? Ηρακλής. Ποιος από τους δυο? Τι θα είσαι? Ηρακλής Αϊποδίος για πάντα. Ή του Ρέμου. Απλός Ηρακλής. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε το πόντι σου ούτε τίποτα άλλο. Ηρακλή ξέρω. Πρέπει να είσαι πολύ ανώμαλος πάντως. Να παίξει ο μπαμπάς σου στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και εσύ να γίνεις Ηρακλής. Πρέπει να το ψάξεις αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά και πρωτάθλημα δεν βλέπω όμως. Άσε τώρα τι βλέπεις εσύ. Κάτι σε είπε. Γλύφτη του ΠΑΟΚ, έλα. Εγώ γλύφτη του ΠΑΟΚ. Όταν έρχονται κόκκινοι εδώ και βαράνε την πόρτα. Κλειδώνεστε όλες τις τουαλέτες και εγώ βγαίνω έξω. Κατάλαβες, παλικάρι εσύ. Σιδέρα μασάει ο κουταλιάδος. Όταν βαράνε τις πόρτες λοιπόν εδώ, ήρθαν. Και τι έγινε, ήρθαν. Το πόλι που άφαμε ξύλο. Δίρτους. Ήρθαν, το πόλι που άφαμε ξύλο. Ο Βαράω. Όχι οι κόκκινοι. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτης, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Σας ανοίγει με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, οτιδήποτε και αν σας απασχολεί, ή πηγαίνετε Δελφών 101 και Mark Watch Αργωνία για να βγάλετε κλειδιά immobilizer και για τα κουμπάκια, τα μπουτών που λέμε από τους συνεγερμούς και τα υπόλοιπα, τα κανονίζεις καλύτερα με τιμές αγοράς, Δελφών 101 και Mark Watch Αργωνία. Α3 κενό, συναυλία, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τη συναυλία. Πώς στείλανε? Θα δω τώρα. Για δες. Μπορώ λίγο να έχω το χρόνο μου. Αν έχεις χρόνο, ναι. 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 Θα το κάνω. Κάτω. Α3 κενό, συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τρεις διπλές προσκλήσεις για την Μονή Λαζαριστών και την συναυλία του Δημήτρη Πιστακίδη. Εντάξει. Για τα ρεμπέτικα της κιθάρας. Λοιπόν, να δω και σου λέω αμέσως. Ναι, άντε, θα τελείω. Έχουν στείλει 1, 2, 3, 4, 5. Ωραίος. Μέχρι τώρα. Καλό νούμερο. Δεν είναι, είναι τέλειο. Πολύ λίγα είναι. Ποια χαρά είναι. Α3 κενό, συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πολύ καλά. Λοιπόν, για τον Άρη είπες νιώθεις καλά. Τι νιώθω? Νιώθεις καλά, είπες ότι ο Μυροφορίδης. Όχι, δεν μην βγάζεις. Όχι, έβγαλε το Μυροφορίδη, λέω ότι είναι λάθος. Δεν τον έβγαλα λάθος, ρε κόκκινε. Ναι. Δεν τον έβγαλα λάθος, ρε κόκκινε. Εσείς θέλετε εδώ πέρα να κάνετε δημόσιες σχέσεις. Ωραία, καλά κάνετε. Και εγώ μπορεί κάποια στιγμή να θέλω να κάνω. Ένα δικό μου να τον προωθήσω. Είναι ανθρώπινο. Ο Μυροφορίδης πήρε τα λεφτά. Ήρθε, πήρε για αυτόν λεφτά. Γιατί ήταν απλήρωτη. Το λογικό. Και τώρα κάνει το λογικό. Και τώρα κάνει δεν κάνει το συνδικαλιστή. Άσε με καημένο. Εξασφαλίζει τη δουλειά του. Πότε τώρα, το Σεπτέμβριο. Από την αρχή. Πότε ήρθε? Τον Ιούνιο. Πυρεγγύσεις. Ναι. Όταν πήρε, υπέγραψε. Όταν τις πήρε, υπέγραψε. Τι έγινε? 20.000 πήρε προκαταβολή. Δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Με νοιάζει εμένα. Οι παίκτες πήρανε. Εγώ δεν παίρνω. Και τώρα βγαίνει το Σεπτέμβριο και τη λέει να αναπληρωθούν οι παίκτες. Όχι. Που μπορεί τον Οκτώβριο να βρει άλλη ομάδα και να πάρει την προκαταβολή και να φύγει. Και να κάνει συνέντευξη μετά στο Ραγκάτς και να πει δεν έχει λεφτά ο Άρης. Πότε το έκανε αυτό? Πες μία χρονιά που το έκανε αυτό ο Μυροφορίδης. Μία χρονιά που ο Μυροφορίδης εγκατέλειψε μια ομάδα και έφυγε. Μία. Μία φορά που εγκατέλειψε ομάδα. Μυροφορίδης, για να καταλάβεις, πέρα από την αβάντα που κάνεις και καλά κάνεις, ναι, ότι ο Μυροφορίδης κάλυψε το πισινό του, ναι, και όχι την ομάδα. Και ήρθε στην ομάδα. Όπως έκανε και ο άλλος ο παραδόπιστος ο Γιαννάκης. Ρωτάω. Ο παραδόπιστος. Ρωτάω. Ναι. Πας σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Άντε πάλι. Το οποίο δεν τους έχει όλους πληρωμένους. Ναι. Εσένα σε πληρώνει. Ναι. Λοιπόν, το να ζητήσεις εσύ κάποια στιγμή από τον ιδιοκτήτη, το μέτοχο τέλος πάντων, να είναι και οι υπόλοιποι δεν για είναι, να. Δεν το ίδιο. Είναι λάθος. Όχι, δεν το ίδιο. Είναι λάθος. Όχι, δεν το ίδιο. Ρε φίλε, για να βγει η εκπομπή όπως θέλεις. Ναι. Πρέπει και οι άλλοι να είναι ικανοποιημένοι. Δεν το ίδιο. Γιατί? Γιατί δεν το ίδιο. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα οργανισμό προβληματικό. Όπως είναι ο Άρης. Όπως είναι ο Άρης. Ναι. Ο οποίος προβληματικός οργανισμός για να έρθει ο Μυροφορίδης. Ναι. Έχει πιάσει τους δημοσιογράφους και λέει για να έρθω εγώ. Ναι. Πρέπει να πάρω εγγύηση. Δεν έπιασε κανένα. Περίμενε ρε. Κανέναν. Περίμενε ρε. Άσε τα γλυψίματα σε αυτή την κολόπολη. Γιατί να το κάνω. Άσε τα κολογλυψίματα σε αυτή την κολόπολη. Εμένα άκου.
Του λέει πώς το λένε, ο κουρούμπαγλάς του Άρη, πώς το λένε, που όλο το εξωτερικό. Τώρα έγινε κουρούμπαγλάς. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σταμάτα. Ο Φόδωρος. Ο Φόδωρος. Ο φίλος. Ο φίλος μου, ο Φόδωρος. Όλο στο εξωτερικό και στην Περέα τη βγάζει εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Στην Αμερική είναι και στους νέους επιβάτες κρυμμένος εκεί από την άμα από κάτω. Γιατί να μιλήσει άλλο. Ας. Πες. Του λέει, ξέρω εγώ τι έγινε με τα λεφτά. Θα δούμε, θα κάνουμε. Ο Μάρκος που είναι, ο Μάρκος δεν μπορεί αυτά και τα λοιπά. Ωραία. Ξέρεις, για να έρθω εγώ πρέπει να είμαι στο εντάξει. Ναι, αλλά με καμένα ναι. Δώσε ένα εικοσάρικο. Προκαταβόλα για να κάνω δίμηνο για μένα. Για να μπω μπροστά. Ωραία. Το πήρε, μπήκε μπροστά. Και άμα σου λέει τσουλήσει, καλώς. Άμα δεν τσουλήσει το Σεπτέμβριο, στάσου ρε πέτ. Ποια πρόταση είχε. Είχε. Πού, ποια ομάδα. Είχε και άλλες προτάσεις. Πού, ποια ομάδα. Ποια, εγώ αβάντες δεν κάνω. Σου λέει, είχε και άλλες προτάσεις. Προτάσεις, άμα είχε άλλες προτάσεις. Mm. Πες μας ποια άλλη προτάσεις είχε. Ποια ομάδα είχε. Ρώτω τον ίδιο. Όχι, δεν το ρωτάω τον ίδιο. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Είμαι εγώ μάνατζερ. Άξιο μάνατζερ. Καμιά πρόταση δεν είχε. Α, φύγε πέρα. Κάνε κάτι καινούργιο. Φύγε από εδώ πέρα. Κάνε κάτι καινούργιο. Αβάντα και αβάντα βουλιάξατε την πόλη. Ράσε κολογλιφτάρια να πούμε. Εγλιφτάρια. Σε ποιον έκανα. Εγλιφτάρια. Δεν μου λες. Ο Αριανός πρέπει να είναι πιο χωλωμένος με αυτά που ακούει ή ο Παοξής που ακούει ότι είναι 27 εκατομμύρια μέσα και πουλάνε. Τι συγκρίνεις όλα τώρα. Όλα έχουν σχέση. Τι συγκρίνεις τώρα. Από τον Αλή στον Μπαμπάλη για τον Άρη μιλάμε. Για να τελειώσουμε για με τον Άρη. Ο Άρης λοιπόν πήρε ο Μάγκα στην προκαταβολή. Ναι. Του λέει μάτς έχει να πάρουμε. Ναι. 10 χιλιάρικα θέλω. 15. Ναι. Το παιχνίδι. 20. Ρώτα το Δελμπέρι πόσα παίρνανε. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα, ε. Αθώος ο καημένος ο Δελμπέρι. Αθώος. Πόσα παίρνανε στις Σέρες από τις Λαμίες. Αθώος. Αθώος, ε. Ναι. Η Βόρειος Ελλάδα. Το λέω με τα πλήρου γνώση. Για να πούμε παλιογλυφτρόνια. Αγλυφτρόνια. Σα χάνει η ψυχή μου. Έφυγε. Εγλυφτρόνια. Δεν εδώ. Α, έφυγε τα πόδια. Δεν εδώ, Αμερική είναι. Βορειοελλαδίτες. Αμερική είναι. Υπέρα συμβόλαια. Όταν σα δώσουν το 5000, βουτάτε εκεί και ξεχνάτε και πατρίδες και θρησκείες. Πολύ άπλα είσαι. Άντε από εκεί πέρα. Άντε από εκεί πέρα. Φλωμώνετε τον κόσμο στα ψέματα. Ένα ψέμα. Άντε από εκεί πέρα. Ο Μυροφορίδης. Ο Θεός ο Μυροφορίδης. Τα πήρε ο Μυροφορίδης. Έκανε πλάτες τον Καρυπίδη. Αν πάει η ομάδα. Και... Στάσου ρε, περίμενε ρε. Αν πάρει η ομάδα. Αν πάρει η ομάδα λεφτά και τα λοιπά προχωρά. Αν δεν πάει, φεύγει. Πήρε το 20, πληρώθηκε. Ο Μυροφορίδης. Ο άλλος ο Γιαννάκης, ο αρχιπροδότης, ήρθε στον Άρη. Ομάδα δεν τον έπαιρνε. Βρήκε τον άλλο το Λάσκαρη, τον ψεύτη. Η άλλη έχει φύγει με τον περιπτερά που στο διάλογο έχει πάει η γυναίκα του. Λοιπόν. Πήγανε να πούμε εκεί πέρα, πήρε την ομάδα, απένταρη η ομάδα, τα πήρε ο Γιαννάκης προκαταβολή. Ναι. Τα πήρε προκαταβολή, κάνει πλάτες στο Λάσκαρη. Αν πάει καλά, Άρης βρύψες για ένα δίμηνο, ξέρω εγώ, κάθε το Γιαννάκης. Αν όχι, παιδιά, τα πήρα τα λεφτά. Στάσου λίγο, στάσου λίγο, ρε. Τα πήρα τα λεφτά, ακούστηκα, βγήκα φωτογραφίες, έδωσα συνεντεύξεις, ξεκίνησα προετοιμασία, πάω σε άλλη ομάδα. Χρησιμοποίησα ωραία. Τον Άρη για την πάρτι. Λοιπόν. Εσείς εδώ. Οι κότες. Ναι. Α, όλα καλά. Επειδή... Και στο τέλος όταν το καράβι πιάσει τον πάτο. Αχ, δεν ήταν καλά. Ωραία. Ωραία. Σε ρωτάω λίγο. Ρώτα με ό,τι θες. Επειδή εμείς είμαστε κότες. Ναι, είστε κότες. Γιατί έβαλες και εμένα. Και τι είσαι, η αρχικότα είσαι. Καλά. Η αρχικότα. Όταν σου είπα. Τι σου είπα, ότι με τον Καναδό. Τι Καναδό. Ο Ηρακλής πάει μαθηματικά στον κρεμό. Όταν οι άλλοι πανηγυρίζανε και βγαίνουν φωτογραφίες μαζί. Εσύ του. Μπροστά στους άλλους είσαι. Όχι σε όλους. Εσύ. Σε όλους. Σε αυτές εδώ θύρα 10 και τέτοια που κάνουν τους Νταΐδες και τέτοια. Η θύρα 10 δεν είναι δημοσιογράφη. Άκου εδώ τώρα. Η θύρα 10 που κάνουν τους Νταΐδες, τους Δέρνο κτλ. Δύο χρόνια τους δουλεύει ο Παπαθανασάκης και δεν τον έχουν ακουμπήσει ούτε το μάγουλο να πει. Για μένα μιλάς. Είπες ναι, είσαστε. Εσύ μπροστά σε αυτούς είσαι λεοντάρι. Ρε φίλε, Λοντάρης. Σου είπα πριν ότι αυτό το πράγμα δεν έχει αύριο. Ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Εμένα τι να με το πεις ρε κόκκινε σε ένα μπαρ, στον κόσμο να το πεις. Να πας στο καφετζόλο και να ορμήξεις. Όχι να κάθεσαι στις δερμάτες πολυθρόνες. Δηλαδή συγγνώμη από το μικρόφωνο. Ποιο? Από την φέρα. Πας με το πουρο και κάνεις τον πλούσιο. Το τι θα κάνω στην προσωπική μου ζωή είναι δικαίωμά μου. Για πουρο είσαι να καπνίζεις. Το αν καπνίζω πουρο. Για παιδά σου ήρθε. Αν δεν καπνίζω. Σου ήρθε κανένα έμφυα, σου ήρθε έμφραγμα, σου ήρθε το έμφυα να πούμε. Το πουρο σε μάρανε και σένα να πούμε. Αν πάθω έμφραγμα θα ησυχάσεις. Κοντά είσαι. Εντάξει και λοιπόν θα ησυχάσεις. Τι να ησυχάσω. Θα ησυχάσω. Εγώ δεν ησυχάζω ποτέ. Εγώ, άμα από μένα πάντως θα ησυχάσω. Ναι. Οι ανέστητοι ζείτε πιο πολλά χρόνια από εμάς τους ευαίσθητους. Φίλε, εύχεσαι να πάθω έμφραγμα. Δεν έχω μέρα πάθω, να πάθω. Να σου λέω μην καπνίζεις πόσα χρόνια. Έχω ρε εσύ ένα κουσούρι. Κουσούρι. Άσε με να το έχω. Όχι, ένα καλό έχεις και 80 κουσούρια. 80 έχεις ένα κουσούρι λέει. Ποιο είναι το καλό που έχω. Τι. Ποιο είναι το καλό που έχω. Είσαι ανέστητο. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό είναι. Το λες θα πει μια καλή κουβέντα. Σου λέει σαν... τη μεγαλύτερη βρισιά. Κοπρός. Τελειώσαμε με τον Βρωμάρη. Λοιπόν, άρα. Δεν είναι Βρωμάρης. Ναι. Δηλαδή, τον Αργιανό σήμερα, ναι. 29 του Αυγούστου, ναι. Τι του λες. Να κάνει προσευχή. Προσευχή. Να είναι άλλες οι ομάδες, να είναι άλλες ομάδες τα ίδια χάλια με τον Άρη, πας και βγει. Αυτό του λέω. Να κάνει μια προσευχή. Πού πιστεύει.
σε πώς τους λένε αυτούς τους Εβραίους, τους παπάδες, πώς τους λένε, Ραβίνους, σε Ραβίνο να κάνει. Ήταν και Εβραίοι αυτοί οι Αρκένοι περισσότεροι όταν ιδρύσαν τον Άρη. Σε χριστιανό παπά, πώς, τον Ορθόδοξο, σε Ορθόδοξο, σε Καθολικό, πού πιστεύει. Αη Γιώργια, η Δημήτρια, η Ελευθέρια, η Μινά, τι, πού, πού, ποιος. Να κάνει μια προσευχή. Ο Νόνος Αλούστο. Ο Νόνος Αλούστο ποιος είναι. Ήταν χριστιανός, εκ των ιδρυτών του Άρη. Ο μπαμπάς του θείου σου, του Σαλούστο. Όχι, της Άντζελας. Της Άντζελας. Ναι. Ο Σαλούστο, ο άλλος που έφεγε τα λεφτά από τον Ποδάρα, ποιος ήταν. Ρεσί, μιλάμε τώρα για τους ιδρυτές του Άρη. Χριστιανός ήταν. Για Εβραίους. Και οι άλλοι χριστιανοί ήταν. Το ξέρω το καταστατικό. Δεν ξέρω, χριστιανός ήταν ο θείος, τα λεφτά από τον Ποδάρα τα έφαγε όμως. Χριστιανός δεν έχεις να πεις κάτι. Ναι, έχω να πω. Με στοιχεία. Τι στοιχεία να πω. Για ποιον, για μένα. Παράτα με ρε. Για τον Ποδάρα που φάγει ο θείος τα λεφτά. Ποιος θείος μου. Ο Σαλούστα, εγώ τα έφαγα. Μάλιστα. Λέγε. Λοιπόν. Χτες σε έπιασε μια λογοδιάρη, ένα ίστρος, δεν ξέρω. Ίστρος, ναι. Εμένα. Ναι. Ίστρος, και άρχισε να μου λες κάτι για τη Λάσκαρη. Για τη Λάσκαρη. Ναι. Τι σου είπα για τη Λάσκαρη εγώ. Μου λες, την έψες καθόλου, γιατί έγινε, πώς έγινε. Όχι, άλλο είπα εγώ. Ναι, έχεις δίκιο. Κάνεις ένα ρεπορτάζ. Μισό λεπτό, ναι. Ρε φίλε. Ψάξ' το από 10 μέρες. Μην το χαλάς. Δεν με το χαλάς. Εγώ άκουσα ότι πέθανε στον ύπνο της, είπα θέλω να την απαύσει. Στον ύπνο της πέθανε. Ναι. Και έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Ναι. Έμαθες κάτι διαφορετικό. Άλλο σε λέω εγώ. Ρωτάω, ρε φίλε, έμαθες κάτι διαφορετικό. Εγώ. Το είπες και με ρωτήσαν κανένα δυο. Λέει, ναι. Ρε, έγινε τίποτα άλλο και αυτός εδώ το έλεγε έτσι. Εγώ θα σου πω τα πράγματα πώς έχουν. Πεθαίνει η Λάσκαρη. Στον Πόρτο Ράφτη. Στο Πόρτο Ράφτη. Πώς λέγεται αυτό. Δεν είναι στον Πόρτο. Ο Πόρτος Ράφτης. Στο Πόρτο Ράφτη. Στη Ραφίνα, από εκείνη τη μεριά που μένει τη Βαλσάμι. Τη Βαλσάμι, εγώ περίμενα να πεθάνει η Λάσκαρη, πέθανε. Τέλος πάντων. Ναι, με τη Βαλσάμι έκανε χειραψία. Ναι, και με τη Λάσκαρη, την κάνει δυο συνεντευξάρες. Στα 50 της. Στα 50 της όταν ήταν. Και πολύ κρατήθηκε. Λοιπόν. Ορίστε. Εντάξει, ήθελα να την ακούσεις. Εδώ πανηγυρίζει ο Κωνσταντίνος. Πριν συνεχίσεις καταρχήν. Άσχετο. Ναι. Πριν συνεχίσεις, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μην το κόβεις, ρε. Θα το κόψω λίγο. Κόψω. Στο Βαγγέλη Αλεξανδρή. Τι έκανε. Δεν σας έβγαλε κατηγορία. Σε όλους τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή και τον Γρηγόρη τον Παγιανάκη και τον Θόδωρο τον φροντιστή, όλα τα παιδιά. Γιατί τους ευχαριστείς, ρε Κόκκινε. Ότι. Τους ευχαριστώ για αυτά που κάνανε για τον Κωνσταντίνο χθες. Ποιο Κωνσταντίνο. Βλέπεις και άλλους Κωνσταντίνους. Για σένα κάνανε. Ναι. Και αυτό μπορεί να κάνανε. Την ομάδα δεν ανεβάσανε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Το συζητήσουμε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Τώρα τι κάνανε στον Κωνσταντίνο, τώρα άστα τα σάγια τώρα. Και έχει χαιρετισμού από τον Τρελό. Ο Κακαλούδη. Ναι. Ορολόγια θα πιούμε καφέ, να ούμε και τέτοια. Ο Κακαλούδη. Δεν κατάλαβα. Όλο θα βρεθούμε με αδερφέ μου και τέτοια και όλο την κάνει κάτι. Βγαίνει, γιατί φοβάται. Μα πειρά τη λέμε, τον παίρνουμε κλειστό τόχι να πούμε Κακαλούδη. Προπονείται, σα χειλεί. Τι ανάγκη έχει αυτό, έχει σώμα άλλα 2-3 χρόνια πέρυσι. Έχει τρομερό. Το λέει η ψυχή του. Δεν το λέει η ψυχή, το λέει και το κορμί του. Φροντίζει. Γιατί και εσύ έχει ψυχή. Αλλά έχει κάτι βυζιά σαν τη Λιάννη. Άμα σου δώσω ένα βυζοσκάμπλιο τώρα θα σου πει. Κατάλαβε να πούμε. Εσύ έχει ψυχή. Για πες μου τώρα για το ρεπορτάζ. Πεθαίνει η Λάσκαρη. Ναι. Φωνάζει η οικιακή βοηθό στο ΕΚΑΒ. Mm. Το γυρίζουν πίσω το ΕΚΑΒ. Γιατί γυρίσαν πίσω το ΕΚΑΒ. Ένα το κρατούμενο. Τι έμαθε. Περίμενε ρε κοκκιά. Άμα πω τι έμαθα θα μα πάνε φυλακή. Άμα πω τι έμαθα. Άσε τι έμαθα εγώ. Ναι. Εγώ σου λέω τα γεγονότα. Δεύτερον. Όλο η αστυνομία στο σπίτι. Όλο το αστυνομικό τμήμα στο σπίτι. Έρευνα τώρα τ' άλλο κτλ. Γιατί. Ψάχνα δολιοφθορά κτλ. Και τρίτον. Διώξαν τον ιατροδικαστή. Εγώ τι να πω άλλο. Αυτό σου λέω, ψάξε. Πού πάει το μυαλό σου. Φρεάσε, το μυαλό μπορεί να πάει ότι μπορεί να μην. Μπορεί να έχει κι άλλα αίτια. Α, μην είναι αυτό το αίτιο. Έχει θαυμαστές, ψάχνει να βρει. Μπορεί να τη φάγανε λάχανο. Που ξέρω εγώ, να δολιοφθορά, να αυτοκτόνησε, να πήρε κάποια. Να είχε άλλα παθολογικά αίτια. Κάνει ένα ρεπορτάζ. Πάει Λάσκαρη. Τη βγάζει και 77 χρονών τη γυναίκα. Δεν έβγαλα τίποτα. Έκανε πρόσθεση και έβγαλε 4 μήνε. Δεν έχω πρόβλημα. Τα μαθηματικά μια χαρά. Ποια μαθηματικά μια χαρά. Μια χαρά. Ο πάτερ Παναγιώτης ερχόταν στο μαθηματικό με μέσο και σε περνούσαν. Ο πάτερ Παναγιώτης. Εγώ σε περνούσα. Δεν είχα πάντα πρόβλημα τέτοιο. Τι δεν είχες πρόβλημα. Εγώ δεν είχα μπαμπάζα το δικό σου να πληρώνει το. Πλήρωνε και ο δικός μου. Για να περάσει. Ούτε ο πατέρας μου είχε ούτε κανένας παπάς που με βοήθησε. Άσε, αφού. Άσε τώρα τα μείον θα τα λέμε και τα δικά μας. Τι. Τα άμα έχουν να πω μείον. Αφού τούβλο ήσου. Τρία χρόνια Τζουβελέκη και Κυρμελίδου μια τάξη αγγλικά πήγε. Ο παπάς σου πλήρωσε 3 χρόνια και πήγε μια τάξη να πούμε. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν τα είχαμε τα γράμματα. Άλλα είχαμε εμείς. Άστο το να πάει στο διάλογο. Μη. Δεν έμαθες να μιλάς αγγλικά, δεν έμαθες να μιλάς. Τι σε λέω, ποιον είχε εγκόμενο, με ποιον τα είχε. Είχε εγκόμενο σε αυτή την ηλικία. Στα 73 δεν είχε εγκόμενο. Βγήκε και είπε η Λάσκαρη το τρομερό. Ότι εμένα με απατούσε και με απατάει ο άντρα μου λέει. Ποιο ο Λικουρέζο. Γιατί λίγο τον έχει το Λικουρέζο. 2 μέτρα αντρούγκλαρο είναι ο Λικουρέζο. Εντάξει. Ωραία. Και. Αυτό τι σημαίνει. Ότι κάθε παρδαλή, κάθε κοντοκόλα, Κυλκισιώτησα, Πόντια κτλ. Δεν μπορεί να φωνάζει γιατί την απατάει ο Πόντιος. Όταν η ίδια η Λάσκαρη
Λέει, με απάντησε ο άντρας μου. Δηλαδή, εσύ δίνεις άλοθη σε όλους τους άντρες της Ιφιλίου. Που έχουν κάτι γυναίκες, οι οποίες φυσικά δεν είναι σαν τη Λάσκαρη, χαμηλοκόλλητες. Και λες, ρε φίλε, αφού τη Λάσκαρη την απαντούσε ο άντρας, εσύ δεν πρέπει να μιλάτε. Έτσι ακριβώς. Άκου τι συμπέρασμα έβγαλε ο ηλίθιος. Εγώ είμαι ηλίθιος. Παπανηλίθιος. Όταν ολόκληρη Λάσκαρη που έχει ευνανιστεί 18 εκατομμύρια κόσμος για πάρτι της βγαίνει και λέει αυτό το πράγμα. Η φουκαριάρα η άλλη που δουλεύει στο καφενείο εσύ του Διονύση. Άλλοθη στους άντρες, δηλαδή. Άλλοθη, βέβαια. Άλλοθη. Το δίνω τον άντρα, άλλοθη. Δεύτερον, τρίτον, με ποιον τα έχει η Λάσκαρη και ποιος της την έκλεψε που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν τα λέτε. Δεν το ξέρω. Το Βασκόπουλο δεν τα έχει. Με σχέση με το ποδόσφαιρο, ο Βασκόπουλος σχέση. Ναι, από αυτός που την έκλεψε από το Βασκόπουλο. Ποιος ήταν, ξέρεις. Ο Σοκράτης Κόκαλης την είχε γκόμενα. Άστο καλό. Και εσύ δούλευες, ήσουν διευθυντής στο, πώς το λέγανε. Πώς τη λέγανε την εταιρεία που δούλευε διευθυντής, την Paramount, πώς τη λέγανε. Ποια Paramount, Paramount και την αδερφή. Δεν ξέρω πώς τη λέγανε, η Paramount διευθυντής. Την Polygram. Και δεν ήξερε ποιο είναι και εγκόμενο ο Λάσκαρη. Και σε πληρώνανε. Και το γραφείο μου το ήξερε. Και... Στον ίδιο δρόμο με το στρατηγάκι. Και δεν μου λες. Ζήλευε, ε. Κοιτούσε από εκεί μέσα. Ναι, ζήλευα εσένα. Ζήλευε. Την κορμοστασιά σου. Και τι έκανε ο Βοσκόπουλος, ξέρεις. Τι έκανε. Πήγε με το όπλο έξω από το σπίτι του Κόκαλα τον φάει. Και τον λένε τον Κόκαλη, πρόσεξε γιατί θα σε φάει αυτό ο τρελό. Με το όπλο πήγε. Κουφάλα λέει το γυναικάκι μου, σε φάω. Και εσύ βγήκες εδώ, είμαι πέθανη Λάσκαρη. Αθήνε ελαφρύ περίμε, το χώμα περίμε. Που θα τις και πάει. Πότε έγινε αυτό το σκηνικό ανάμεσα στο... Το 73-74. Το, για το 76 παντρεύτηκε τον Πρόλαβε τον Λικουρέζο, τον παντρεύτηκε μετά. Ωραία. Ναι. Και όλα αυτά γιατί πρέπει να απασχολούν μετά από 40 χρόνια. Όταν εσείς λέτε ότι ο Ενρίκη έκλασε στραβά και τα λοιπά, υπάρχει και κόσμος για να φτάσει στο Μετρόπολης πρώτο που θέλετε. Αυτά τα γεγονότα όλα πρέπει να τα αναδεικνύετε. Δεν είναι μόνο έκλασε ο Ενρίκη και ο γιος του Σαββίδη είπε μπαμπά, με αποκλειστήκαμε μπαμπά. Άκου τώρα, άκου τώρα. Εσείς πιάσατε τον Πάοκ, τον Πάοκ, αλλιώς τον Πάοκ, Μπάοκ, τον Πάοκ, Μπάοκ, τα έκανες κατά τον Πάοκ και όλοι περιμένετε να ζήσετε από τον Πάοκ. Δεν είναι μόνο ο Μπάοκ, αυτό θέλω να σε πω. Ο Μπάοκ δεν είναι μόνο. Μπάοκ. Βρήκε τον Ηρακλή με τα προβλήματά του. Βρήκε τον Άρη με τα δικά του. Ναι, και τι να κάνω. Έκανε το φλόκο ο Πάουκ στη Σουηδία. Ναι, και τι. Και αρχίζει τώρα τα κινέζικα. Τι κινέζικα. Κατάλαβες, για να δείξει τώρα ότι έχει ρεπερτόριο. Άρχισε να μας λέει τι έγινε το 73-74 με τον Βοσκόπουλο και τον Κόκαλη. Πιστεύω τώρα. Δεν είναι πικάντικο αυτό, ρε. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είναι πικάντικο. Δεν είναι ωραίο αλλά σκηνικό. Μηδενίζεις όλα τα υπόλοιπα. Ποια μηδενίζεις. Λες και δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Γιατί για τον Λουτσέσκου δεν είπαμε την τακτική. Πώς έπρεπε να στήσει την ομάδα στη Σουηδία. Πόσοι δεν έκανε, τι δεν έκανε. Ναι. Όπως το κάναμε κριτική για τη φυσική κατάσταση και όπως το κάναμε ρόμπα. Όπως είπαμε για τον Στανόγεβιτς ότι δεν του δόθηκε ο ανάλογος χρόνος. Ναι. Είναι πολύ νωρίς να πούμε. Δεν καθόλου νωρίς, όχι. Για να αποκλειστεί από αυτή την κολομάδα ο ΠΑΟΚ δεν καθόλου νωρίς. Άκου τώρα, δηλαδή, δεν καθόλου νωρίς. Προσέξτε να βγάλει σκηνικό ανθρώπου. Ναι, τι. Λέει, ο Στανόγεβιτς κακός έφυγε γιατί δεν προλάβαμε να δούμε τι κάνει. Ο Λουτσέσκου κακός μένει γιατί έσαι την ομάδα. Δεν είπα κακός μένει. Είπα σε δύο μάτς, άντε τη Λεβαδιά του δίνω συγχωροκάλτη γιατί είναι πρωτάθλημα, στήθηκε όλος πίσω. Δεν είχαν κατασκοπία γιατί είναι κεραστέχνες στο ΠΑΟΚ το προπονητικό team στην κατασκοπία. Αραστέχνες, το λέω εγώ. Ναι. Η καλύτερη κατασκοπία που είχε ο ΠΑΟΚ ήταν με το Λεμονάκι και το Δερμιτζάκι. Επειδή ο Ολυμπιακός είχε πιο πολλά λεφτά, τους πήρε το Λεμονάκι και ακόμα αυτοί δεν ξέρουν να πούνε πώς είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή, εγώ πάω στο Λουτσέσκου. Θέλουν να εξειδικευμένο άνθρωπο. Με τη Λεβαδιά που έπρεπε να χάσουν 2-0 οι παοξίδες. Και ο Πανθαϊκός έπρεπε να χάσει. Του δώσω 10 σελίδες του Λουτσέσκου πώς παίζει η Λεβαδιά. Ανάθεμα, αν ήξερε ο Λουτσέσκου τι σύστημα παίζει η Λεβαδιά, αν ο Γιουσούφ με το Γιακουμάκι που κλείνουν, που χτυπάνε γιατί κάνουν σε ποιο χρόνο, ιδέα δεν είχε. Ή αν μπορεί να μπραντάω ή δεν μπορεί. Πάει τώρα στην αυτήν εκεί πέρα. Λέει φυσική κατάσταση λέει δεν έχει ομάδα. Και παίζεις εσύ στο 60 και μετά 4-4-2 και δεν βάζεις τον κάτσε μέσα. Πας κόντρα σε αυτό που λες. Κόντρα σε αυτό που λες. Και κάνεις επί 3 λεπτά, ανά 15 λεπτά, κάνεις 3 λεπτά pressing στην άμυνα του αντιπάλου με 3-1 να κλέψεις τι να κάνεις. Άρα θες κλωτσιές. Αυτά έπρεπε να πει ο Καρίδας. Αλλά ο Καρίδας και αυτός δημόσιες σχέσεις να βγω στο ραδιόφωνο. Ο Καρίδας και ο Χλαμίδας. Εγώ τον έβγαλε. Και τον έβγαλες εσύ. Και τι μας είπε. Μας είπε τίποτα. Εσύ πες ότι τι είπε. Μας έκανε λίγο. Έγινε γυμναστής. Έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα σε γυμναστής. Δεν με νοιάζει ρε τι γυμναστής. Και το μηδένισες. Και εγώ γυμνάζομαι 35 χρόνια. Τον θεωρείς καλύτερος γυμναστής. Ο καλύτερος στην Ελλάδα. Ωραία. Και γιατί το μηδένει. Κάνει κάτι. Το μηδενίζω γιατί. Το μηδενίζεις. Το μηδενίζω γιατί στο ράδιο δεν μου δίνει αυτό που θέλω να ακούσω. Άλλο ότι είναι καλύτερος γυμναστής στην Ελλάδα εκ των καλύτερων. Για μένα, στο λέω εγώ, χρόνια τώρα. Και άλλο αυτό τώρα που μου λες εσύ, τον βγάζεις εσύ, επειδή είναι φίλος σου, να πει μια. Τι να πει. Μα βγάζω τον Καρίδα να του πω. Πρέσινγκ ψηλά γίνεται χωρίς φυσική κατάσταση. Πρώτη ερώτηση. Ξέρει ο ρεπόρτερ να την κάνει. Ξέρεις εσύ αν την κάνει. Πού αν την κάνει. Εσύ πας στο νέο, τρως 3 κιλά σαρδέλες, να πούμε, κοιμάσαι, ρεύεσαι σαν το βόδι. Δεν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Δεν σε ενδιαφέρει.
Μοιρεύεστε και εσύ, νεκράκο, στο μικρόφωνο. Τι είναι εδώ πέρα, American Bar είναι, Grand Groot, ρεύεται ένα, ρεύεται ο άλλο. Τι είναι αυτό εδώ, στο τέλο θα γίνει η μαύρη θάλασσα εδώ πέρα. Κατάλαβε κόκκινα, άστα κινητά, με μένα μιλά. Πετάει έξω τον Μπίζεσβαρ και βάζει το Μαχ 4-4-2. Τι να πάει κερδίσει, στην Ξάνθη δεν τα έκανε αυτά. Έχει έξω τον Κάτσε, επειδή είναι Αλβανό ο Κάτσε, ο Φουκαρά. Μπούλινγκ στον Αλβανό. Όλοι εκεί θα ρίξει κι άλλο, είναι από το Χόλιγου το Ρουμάνο, με αυτή τη μούρη. Την άσχημη τη μούρη, την περίεργη τη μούρη. Τον ασχημό μούρη. Έχασε το UEFA. Θέλει πρόεδρο ο ΠΑΟΚ για να περάσει την Αθήνα. Θέλει τον Σαββίδιο ΠΑΟΚ. Τυφλό είναι ένα δυο ότι πρέπει να παίξει με τρία χαφ. Δε φταίει ο Λουτσέσκου. Δεν μιλάτε, έβγαλε τον Καρίδα αυτό και τον Χλαμίδα. Πάνε παρακάτω, λέγει. Είναι καλό ο Καρίδα, αλλά δεν είναι καλό ο Καρίδα. Φυσικά είναι καλό σαν γυμναστή στη δουλειά του. Αυτά που λέει δεν με καλύψαν. Λοιπόν. Άρισαν τα όργανα. Ποια όργανα? Ανακοίνωση θύρας 13. Τι είναι αυτή εδώ? Τα όσα εγκληματικά συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα εξαιτίας μιας παρέας άχρηστων και στημένων που λυμαίνουν την απαρχίδα του συλλόγου δεν αφήνουν πλέον κανένα συγκίνητο. Ναι. Ωραία. Απαγορεύεται? Όχι, για τον Ηρακλή θα πιάσουμε 2%. Το Παναθηναϊκό πιάσουμε 20%. Λέγε, παρακάτω. Να σου καεί το βρακοσόβρακο. Ο κόσμος Παναθηναϊκού έχει περάσει πολλά. Έχει κάνει αξιομνημόνευτη υπομονή, έχει δεχτεί κροθία στο στομάχι και παρά τα όσα δεν έχουν περάσει, διψάει για να σταθεί δίπλα στην ομάδα με κάθε τρόπο. Και εσένα, πρόεδρε διαχειριστή του Παναθηναϊκού μας, σε στήριξε όσο λίγους. Αντί λοιπόν να σεβαστείς αυτόν τον κόσμο που έβαλε πλάτη για σένα, εσύ προτίμησες να περάσεις αλφα την κόκκινη γραμμή και έκανες το αδιανόητο, πήγες και συμμάχισες με τον απόλυτο εχθρό, χωρίς να κρατήσεις έστω τα προσχήματα. Με κεφαλαία γράμματα, αντιλαμβάνεσαι πως συμμάχισες με αυτόν που επί 5 χρόνια κυνηγούσες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσής σου και που στο διοικητικό συμβούλιο της Super League Λίγδας τον αποκαλούσες χοντρό. Έχεις διανοηθεί που συμπλέεις με το βιαστή του ελληνικού ποδοσφαίρου? Και αυτά που συμβαίνουν, και αυτά συμβαίνουν γιατί επέλεξες να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και να στρατευτείς με μια πολιτική παράταξη που στηρίζει αυτόν που πολεμούσες τόσα χρόνια. Αλήθεια, που εξαφανίστηκαν τα ρεπορτάζ για το πρεζόπλιο και την εγκληματική οργάνωση, πού πήγαν οι δίκες και καταδίκες για τον καινούργιο εκδότη καναλάρχη? Η ανακοίνωση από το πολιτικό γραφείο τύπου της ΠΑΕ μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό είναι τελείως ξένη σε σχέση με τα όσα αντιπροσωπεύει ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του. Είναι ένα ακόμα μνημείο ασχετοσύνης από τους κολαούζους που έχεις μαζέψει στα γραφεία και τους έχεις δώσει σε δυνατότητα να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους στην καμπούρα του ενδοξότερου συλλόγου της χώρας. Με κεφαλαία γράμματα. Με τον Παναθηναϊκό δεν τόλμησε να παίξει ξεδιάτροπα πολιτικά παιχνίδια ούτε η εκατονόμωστη οικογένεια. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι γραφείο τύπου, ούτε κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλου πολιτικάντη. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι όχημα για πολιτικές αντιπαραθέσεις, ούτε βιτρίνα για να ικανοποιήσει τις προσωπικές φαντασιώσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα, τρόπο ζωής, συναισθήματα, αγάπη, χαρά, στεναχώρια, λύπη. Για εκατομμύρια ανθρώπους και όχι πριν για τους δικούς σκοπούς και τα σχέδια που έχει καταστρώσει με το εμπόριο. Ελπίδας από το Βοθρολίμανο. Η διαδικασία μετατροπή ΠΑΕ σε θυγατρική των γειτόνων στον Πειραιά δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Μετά τα όσα έχουν συμβεί, πρόεδρε, χειριστή, οφείλει να μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο, όπως άλλωστε έχει δεμευθεί, να δώσει τα πραγματικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση ΠΑΕ και να κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις σου για το άμεσο μέλλον του συλλόγου. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Όσοι αγαπάνε πραγματικά τον συλλόγο, οφείλουν να βγουν και να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό μας να ανασάνει. Υποσημείωση θύρα 13 δεν διαθέτει ούτε διαχειρίζεται καμία σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποτε χρειαστεί να πούμε κάτι διαδικτυακά, το κάνουμε μέσω επίσημης ιστοσελίδας μας. Ωραία. Απάντηση σε 10 δευτερόλεπτα. Απάντηση. Να, δεν χρειάζεται απάντηση. Απαντήσω εγώ. Σχόλιο. Ωραία. Ποιος έγραψε αυτή την ανακοίνωση? Η θύρα 13. Λοιπόν, κηλικείο του Sky αύριο του δίνει τη θύρα 13 και 500 ευρώ το μήνα στις κεφαλές και θα μιλήσει ξανά η θύρα 13. Κατάλαβες? Λοιπόν, αν θέλετε, να αποκτήσετε. Όχι, ρε βλάκα. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ ο έξυπνος και ο πονηρός του χωριού. Όταν δίνεις μια ανακοίνωση, θα δίνεις αυτούσια. Άσε μας, δε. Γύρισα τα ραδιόφωνα αλλού τώρα. Άντε, μαλάκα. Άντε. Όταν θα τρώει ξύλο στο διάλειμμα, θα λέει συγγνώμη. Ή Μάρτον. Κατάλαβες? Η κότα. Η μπουγάτσα με χέρια. Άκου να δεις. Άφησε και δύο τρίχες στο κεφάλι του και είπε στο κομμωτή, άστα ανακατεμένα. Λοιπόν, τι γέλα, σοβαρά μιλώ. Πήγε στο κομμωτήριο, το λέει ξύρισμα. Το λέει το μαλλί, άστα ανακατεμένα λέει. Δεν θέλω. Είχε δύο τρίχες, τρεις, κάτι έχει. Για να νομίζω ότι έχει μαλλί. Λοιπόν, ο Στέργιος Μπαλοδήμος τρελάθηκε. Όταν λέω τρελάθηκε, το εννοώ και γι' αυτό έχει την καλύτερη Hyundai σε όλη την Ελλάδα. Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Μπορείτε να πάει εθέρτη με έκπτωση 500 ευρώ. Το Hyundai Tucson με έκπτωση 800 ευρώ. Και μοντέλα που όλα τα μοντέλα του Hyundai με έκπτωση από 500 μέχρι 1000 ευρώ.
Γιατί πολύ απλά στο Χιουντάι Εσκιάδες Μπαλοδήμος έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η πιο φθηνή και η καλύτερη Χιουντάι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310-90-90-90-90. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό ΑΜΗ3 κενό συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα ρεμπέτικα της κιθάρας του Δημήτρη Μιστακίδη, το οποίο είναι για τη Μονή Λαζαριστών την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30. Τρεις διπλές προσκλήσεις έχουμε. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα βρεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο 18133, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, το 18133. Τέσσερις γραμμές βλέπω, άλλοι δύο μπορούν να τηλεφωνήσουν. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Λέει, μια χαρά. Και σε ρωτάει μια τι χαρά, κάνεις ο άνθρωπος. Καλά πες, δεν είμαι καλά. Πονάει το πόδι μου, κολλητό. Τι έγινε, ρε, μην φωνάζεις, μην φωνάζεις. Να πούμε και ένα μπράβο στην εφημερίδα για το Σαββάτο που έκανε το περιοδικό με το Eurobasket. Να μην κράζουμε μόνο, εντάξει. Και να πούμε και θέλω λίγο τη γνώμη σας για αυτό που έκανε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στην Bundesliga. Δεν ξέρω αν το είδατε. Σηκώκινη θα το είδε σίγουρα. Για τον Κωστή δεν είμαι σίγουρος αν το είδε. Γι' αυτό που έκανε με τον αποκλεισμό του Πάου. Όχι, που έπεσε, που έκανε θέατρο, δεν το είδε. Στο παιχνίδι με την Κολονία. Ναι, που έκανε θέατρο. Τι έχει να πει γι' αυτό, γιατί δεν το έκανε κανένας λόγος παίκτης εισαγωγικά. Να το έκανε ο Γιαννιώτας που έφαγε το κροσέ. Γιατί έκανε καλά, ρε Κώστα. Γιατί να μην κάνει καλά. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τι θα πει γιατί έκανε. Ρε, γιατί αυτό δεν ήταν θέατρο, θέατρο. Να σου πω κάτι. Δεν είναι θέατρο αυτό που κάνουν ο συνήθως. Αυτό ρε φίλε ήταν κοροϊδία, ρε φίλε. Και τι έγινε. Υπέρ της ομάδος τι το έκανε. Δεν σκότωσε μα κανένα, να σου πω κάτι. Δεν έφαγε ούτε κίτρινη, ρε φίλε. Αυτό θα έπρεπε να φάει τιμωρία αγωνιστικές να πούμε, εντάξει. Άσε που είναι λαϊκιστής. Τι είναι αυτά που κάνει να πούμε. Άσε που είναι και λαϊκιστής. Μόλις δεν θα μπορεί να σκύψει το κεφάλι της αγροκεφαλάρα θα πήγε στο ΠΑΟΚ. Τι έκανε αυτός. Όταν ήταν στο Ολυμπιακό το Σίφερ έπαιζε στο Ολυμπιακό με το που έφυγε θυμήθηκε ότι είναι ΠΑΟΚ. Άστο, έλα βρετάξει τώρα, εντάξει το παιδάκι, άστο και να βγάλει λεφτά. Απλά το παιδάκι είναι μαχητής, αυτό είναι το ότι είναι μαχητής. Είναι το παιδί, δυνατό παιδί, φίλο, αργός είναι. Μόλις πιάσει τα 30 και δεν μπορεί να στρίψει την κεφάλα του. Άμα είναι ο Σαββίδης εδώ, αυτοί ο Κουτσολιάκος, θα βγάλει 20% ο Κουτσολιάκος, θα τον πάρουν αυτοί παλτό αυτοί, θα βγουν τέταρτη. Άντε πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, ναι. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα, ρε. Ακούστε να δείτε κύριε Μάρκο, εσείς ποιος έχετε την απορία ότι μπορεί να κρύβουμε ή οτιδήποτε. Δουλεύω 350 μέρες το χρόνο και πρέπει και εγώ 15 μέρες να ξεκουραστώ με την οικογένειά μου, έτσι, γι' αυτό με χάσατε. Μάλιστα. Αλλά στο Μετρόπολη θα με ακούτε 3 με 4 το μεσημέρι και την ανά μια εβδομάδα και την επόμενη το βράδυ πάλι στο Ρατόπουλο. Ό,τι πεις. Μπορεί εσείς σαν εκπομπή, σαν Μετρόπολη, για προφανείς λόγους δικούς σας, να θέλετε να παρουσιάσετε τον ΠΑΟΚ την διεκδικητή του τίτλου με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και καλά κάνετε. Ναι. Γιατί δεν έχετε κάτι άλλο να πουλήσει όλο το χειμώνα. Σωστό. Αλλά εγώ είμαι εδώ για να σας θυμίζω καθημερινά. Εσάς αλλά και τους χιλιάδες φίλους οπαδούς της ΑΕΚ που είναι ακροατές σας ότι υπάρχει και αυτή η μεγάλη ομάδα που λέγεται ΑΕΚ. Η ομάδα η οποία σκόρπισε πέρυσι το ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και play-off, διέψευσε τους πάντες, κατάφερε να βγει πρώτη στα play-off και να πάει στα προκριματικά του Champions League, σκόρπισε προχθές μια βέλγικη ομάδα όπως η Club Brugge και έχει ένα προπονητή ο οποίος αν μη τι άλλο όταν βλέπει ότι δεν του βγαίνει το επιθετικό παιχνίδι, τουλάχιστον δεν χάνει.
Και αυτό εμένα με χαροποιεί και με ικανοποιεί. Τώρα αν εσείς που αποτύχατε να κερδίσετε την Μύκονο της Σουηδίας, που κερδίσατε μόνο το φιλικό με την Κέρκυρα, που δεν υπήρχατε μέσα στη Λιβαδιά και που έχετε ένα συνοδήλευμα, θέλετε να το παρουσιάσετε σαν ομάδα διεκδίκησης πρωταθλήματος, είναι δικαίωμά σας και μάλιστα αναφέρετε και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Το πρωτάθλημα Ελλάδος, εμέ προσωπικά, ταπεινή μου άποψη, 40% είναι του Ολυμπιακού, 35% είναι της ΑΕΚ και 25% είναι του ΠΑΟΚ, υπό προϋποθέσεις για τους δύο τελευταίους. Η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε στόπερ και Αραούχο και ο ΠΑΟΚ θέλει στόπερ, εξάρι και δεκάρι. Εάν εσείς τρώτε το παπά, είναι δικαίωμά σας. Και αν δεν σας αρέσει ο παπάς, πηγαίνετε στην Γαλατίνη να σας δώσει κανένα ριζόγαλο εκεί ο Μάρκος. Αυτά έχει να σας πει ο ΑΕΚτής και είναι εδώ καθημερινά και πρωί και βράδυ για να σας υπενθυμίσει ότι υπάρχει η ΑΕΚ. Εσείς ο Μετρόπολης πουλήστε λίγο το οξυλίκι γιατί δεν έχει Ευρώπη φέτος. Και αν δεν πάει καλά και στο κύπελο και μείνει και στη 4η-5η θέση το Δεκέμβρη, να δω τι θα πουλάτε μετά. Αναγκαστικά θα ασχολείστε με την ΑΕΚ. Αλλά τότε θα σας το υπενθυμίσω. Θα σας πω ότι εσείς είστε αυτοί οι οποίοι δεν με υπολογίζατε. Πιο πολύ λες, πιο πολύ λες τι πουλάει η ΑΕΚ, ο Άρης ή ο Ηρακλής σε αυτή την πόλη. Η ΑΕΚ. Έφυγες, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Πείτε τα πουλήσει εδώ. Μάλλον ξέρει καλύτερα από σένα, ο Βλάχος. Καλά. Συ πουλά Ηρακλή και μην πουλά ΑΕΚ. Πιάζεις τον πάτο. Καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι έγινε. Μιας που είπατε χθες ότι θέλετε να ακούτε ακροατές με επιχειρηματολογία και άμα είναι σωστή επιχειρηματολογία μπορείτε να κάνετε κουβέντα, πιστεύω να μην με κλείσετε όπως χθες ένα λεπτό, να μπορούμε να συζητήσουμε έτσι. Πάμε παρακάτω λίγο. Εγώ θέλω να πω μια επιχειρηματολογία για τη διοίκηση αυτή τη στιγμή που πάρει στην ομάδα του Άρη. Πέρσι είδαμε τα προβλήματα. Η Τζίδης με Ράουλ, μπράβο. Η ασυδενής αντιμετώπιση της διοίκησης στο θέμα με τη Λαμία στο δικαστήριο. Κάποιες προσφυγές παιχτών προκειμένου να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Βγήκε η διοίκηση και είπε ότι κάναμε αίτηση για Super League. Ενώ τα αποτελέσματα και οι πράξεις δείξαν ότι δεν κάνανε αίτηση, γιατί άμα κάνανε αίτηση και πήραν άκυρο δύο χρόνια δεν μπορούμε να παίξουμε Super League. Και έρχομαι τώρα και λέω εγώ, με τον Μάρκο να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έντονες δυσκολίες. Ο Γιάννης που κουράρει τον Πλατέλα θέλει να το φέρει πάνω. Και λέει ο Θόδωρος, εγώ θα το φέρω γιατί έχω καλές σχέσεις με τον Γιάννη και λέει ο Μυροφορίδης, εγώ δεν το θέλω γιατί θέλω να κάνω ομάδα και όχι τ' άλλα. Εσείς για πείτε μου τώρα, θεωρείτε σωστό να κατηγορήσω τον Μυροφορίδη ή τον Θόδωρο? Το Θόδωρο. Ωραία, για ποιο λόγο τότε λοιπόν να υπάρχει αυτή η αιμονή, να προστατεύσουμε τον πρόεδρο κτλ. Μα άμα υπάρχει μια ελπίδα να δούμε άσπρο φως στην ομάδα φέτος, είναι ο Μυροφορίδης. Αυτό το πράγμα δεν το έχει αντιληφθεί κανείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Κόκκινε. Υποτονικό σε βλέπω. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. Δεν τον απαντάζω όμως. Υποτονικό σε βλέπω. Σε σένα το. Πάμε στον κόσμο. Σε σένα το. Εσύ κάνεις αβάντα το Μυροφορίδη. Πάμε. Εσένα ρώτησε το για τον πρόεδρο. Εγώ δεν πληρώνομαι εδώ για να κάνω αβάντες. Καλά. Έλα, επόμενος. Έλα, φίλε. Κάτι να πω. Να θυμίσω στο φίλο μου τον Αεξή. Ναι, να τον θυμίσω. Ένα μύθο του Εσώπου. Ναι. Που λέει ο Όπολος πρόβατον το στόμα σου προτρέχει τη διανία. Πάει αυτό. Όσο για τον ΠΑΟΚ, γιατί ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι, έκανα μια σκέψη χθες και την είπα, αλλά θέλω να την πω και σε σένα. Να φτιάξει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα κυπέλου. Δηλαδή, με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές να κάνει μια... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κύριε, να φτιάξει ομάδα κυπέλου. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Και τι θα πει, κάνω μια ομάδα κυπέλου? Ναι, με αναπληρωματικούς, τους βασικούς. Και η ομάδα κυπέλου να είναι αναπληρωματική στην ομάδα του πρωταθλήματος. Να, οι δύο ομάδες δηλαδή. Κοστί, να βάλω τον Πασχαλάκη, δηλαδή πρώτο δερματοφύλακα, ναι, στο κύπελο. Ναι. Και να βάλει παιδιά τα οποία δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Πού να τα βάλει, σε ποιο, στο πρωτάθλημα? Σε αγώνες κυπέλου. Σε αγώνες κυπέλου. Ναι. Και τι θα γίνει με αυτό? Θα κερδίζει το ότι... Θα έχει παίχτες έτοιμους. Ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Μάλιστα. Οκ, πάμε επόμενη γραμμή. Ομάδα εκεί πέρα. Επόμενος, ναι. Ναι, γεια σας παιδιά. Κλείς το ράδιο. Πότε βγήκε η ανακοίνωση που διάβασε ο Κόκκινος προηγουμένως? Ξέρω εγώ, μπορεί να βγήκε πριν μια εβδομάδα. Είναι δίπλα ο Κόκκινος. Εδώ είναι, ναι. Πότε βγήκε η ανακοίνωση αυτήν την που διάβασες? Δύο παρατέρατο.
Okay. Και πολλοί άργησαν. Όχι, γιατί το ρώτησες? Θα σου πω γιατί. Γιατί και πολλοί άργησαν να τη βγάλουν την ανακοίνωση αυτή. Γιατί απευθύνθηκε σε μένα και δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό. Πώς? Ναι, γιατί πότε... απευθύνθηκε σε μένα, λέω, γι' αυτό. Πότε σε πάει. Τώρα βγήκε, ρε φίλε, τώρα. Λες να βγει και πριν από ένα χρόνο. Λέγε ρε φίλε, πού καταλήγεις, λέγε τι, ό,τι τι, ό,τι τι. Γι' αυτό αγόρι μου, αυτό σου λέω, βγήκε τώρα, αυτό χαίρομαι που βγήκε τώρα. Χαίρεσαι που βγήκε τώρα, πάμε επόμενη γραμμή. Χαίρεται που βγήκε τώρα, επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Έλα Κωστή. Καλώς τώρα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Τι άποψη έχεις για τις φετινές μεταγραφές του ΠΑΟΚ και για το τι μπορεί να διεκδικήσει? Τι να διεκδικήσει φέτος ο ΠΑΟΚ? Ναι. Κύπελλο και πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον Λουτσέσκου και τον Μίχελ που γράφτηκε ότι μπορεί ο Μίχελ να τον διώξει ο Σαββίδης. Δεν νομίζω ότι καίγεται κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ αν φύγει ο Μίχελ ή έρθει ο Βρίζας κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι κάποια σημαντική είδηση αυτό το πράγμα. Η ουσία στον ΠΑΟΚ είναι μία. Ο Σαββίδης βάζει λεφτά τα οποία δεν πιάνουν τόπο. Μαουρίσιο πώς μου φαίνεται. Ο Μαουρίσιο πώς μου φαίνεται. Πότε έμεινε ελεύθερος ο Μαουρίσιο? Πριν 2,5 μήνες. Το ζήτησε κανείς? Νομίζω πως όχι. Ωραία, σου απάντησα. Το Βιερίνια θα θέλει ο ΠΑΟΚ? Τι πες? Θέλει ο ΠΑΟΚ τον Βιερίνια? Ναι. Μάλιστα. Πόσο καιρό είναι ελεύθερος ο Βιερίνια? Πόσο καιρό το διώχνει Βόλσμπουργκ? Δύο μήνες. Μάλιστα. Οπότε όταν τελειώσει η Bundesliga. Το ζήτησε κανείς? Κανείς. Τελειώσαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καταλάβατε τι γίνεται? Και αυτούς τους άνθρωπους πάρουν 2 εκατομμύρια. Που δεν τους θέλει κανείς. Δηλαδή, φεύγω εγώ από το Μετρόπολης, δεν με παίρνει κανείς. Παίρνω 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν με θέλει κανείς, γυρνάω πίσω και με δίνω Ανδρώνης 8. Δια τον διρικόρη του. Η μία τουλάχιστον να τον πλακώσει. Πεις ανόητο. Πάμε επόμενη γραμμή, λέγε. Ποιος Βιερίνια ρε, κουνομέση κουτσολιάκο στην πλάτη του ΠΑΟΚ ρε, τα γάρια. Ποιος Βιερίνια, μπορεί να περπατήσει. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου Γρηγόρη, Κωστή, καλώς ήρθες. Εγώ καλώς ήρθα, Γρηγόρης, καλώς ήρθα εδώ. Το ξέρω, εντάξει, μπερδεύτηκα. Τι θα έλεγα, ο Γκίψη αμάρτια είμαι, κάτι θα σου πω λίγο κάτι, γιατί λες ότι είναι διεκδικητής ο ΠΑΟΚ. Εάν δεν είναι ο ΠΑΟΚ συνδιεκδικητής του τίτλου από αυτόν τον Ολυμπιακό σε αυτό το πρωτάθλημα, ποιος πρέπει να είναι δηλαδή? Δεν είναι κανένας, είναι ο Ολυμπιακός πρωτοτήτης και άλλοι θα φάνε τα... άμα είναι ο Ολυμπιακός τόσο καλός, να μην κάνει και αυτός μεταγραφές, να μην πάρει τον Τζούρτζεβις, να μην πάρει στόπερ, να μην πάρει... Αφού έχει εκεί κονομάνε ρε Κωστή, άμα κονομάνε ας πάρουν παιχταράδες, να το πάρουν, πάρει το πρωτάθλημα. Όποιον και να φέρει, η μόνη ομάδα που μπορεί να κερδίσει στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ είναι ο Πανιόνιος. Από τη στιγμή που δεν θα έχει play-off για πρωταθλητή, γιατί ο Πανιόνιος... Τον Πανιόνιο τον κερδίζει ο ΠΑΟΚ γιατί έχει καλές δημόσιες σχέσεις με τον Πανιόνιο. Έτσι τον κέρδισε και πέρσι. Αυτό έλεγα και σε ένα φίλο μου εδώ στην Αστροβάλτα και δεν με πίστευε. Ο φίλος της Αστροβάλτα μπορεί να είναι κουφιοκέφαλος. Τι να κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Εγώ πόσους τέτοιους έχω νομίζεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Εγώ λέω έτσι ακριβώς ότι ο ΠΑΟΚ το χειρότερο Παναθηναϊκό πέρσι δεν τον κέρδισε. Έτσι δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε εδώ πέρα. Την ΑΕΚ δεν την κέρδισε. Έχασε 3-0 αντί για 5. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Ωραία. Πες μου με πόσα πάει να κερδίσει τώρα που δεν έχει μέσα ούτε έναν παίχτη ηγέτη. Ηγέτες ήταν ο Γκαρσία, ήταν ο Κοντρέρας που ήταν παιχταράδες. Που ναι. Ο Μισουλίμοβιτς που έβγαινε μπροστά. Ναι. Ακόμα και ο Αθανασιάδης. Αυτοί όλοι που λες οι ηγέτες παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πήραν ούτε ένα κύπελο, να έχεις υπόψη σου. Δεν πήραν. Α, δεν πειράζει. Το κύπελο που πήρε πέρσι ο ΠΑΟΚ, βοηθήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, βοηθήθηκε ο Γκίλ. Είναι η αλήθεια, πέσω έτσι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός που τα παίρνει το βοηθάνε. Τι πάει να πει, το πήρε. Μαζί σου είμαι, αλλά δεν έχει πια ο ΠΑΟΚ, έχει δημόσιους υπάλληλους. Δεν έχει παίχτες. Δεν έχει παίχτες που να ματώνουν τη φανέλα. Είχε με την ξένη ομάδα κέρδισε να πούμε ελληνική. Για την ουσία δεν μιλάς, ρε φίλε. Φεύγει ο Ενρίκε. Βλέπεις ότι η ομάδα πουλάει παίκτη. Ναι. Έχεις να πεις κάτι, γι' αυτό σε ενοχλεί, σε χαλάει. Ναι. Εμένα μ' αρέσει ο Ενρίκε, είναι τρελός. Μπορεί με την τρέλα του να πάρει και ένα ματ. Άμα μα δώσουν κι αυτό. Πέσανε οι υπόλοιπες γραμμές, πέσανε. Ναι, κατάλαβες, έτσι είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Γιατί ούτε καν ο πρωταθλητής δεν βγαίνει από τα play-off. Αν έβγαινε από τα play-off είχε κάποια ελπίδα. Ναι. Ούτε η ΑΕΚ βέβαια μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Να μην λέμε τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει 10 ομάδες δορυφόρους. Και να σου πω και κάτι. Ο Σαββίδης αν ήταν έξυπνος, αν έβαζε 4 ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, να κατεβαίνει εδώ πέρα ο Ολυμπιακός, να κατεβαίνει 10 φορές και να τα βρίσκει ψηλοσκούρα. Αν ήταν έξυπνος, αν έβαζε και τον Άρη, θα ανέβαζε και τον Ηρακλή και την Καλαμαριά και τη Βέρεια. Και δεν θα ρίχνε τα λεφτά όπου να είναι. Καλύτερα πάνε τα δώσει σε κάνα ίδρυμα, πιο πολύ τόπο θα πιάσει. Θα πιάσει τόπο, ε.
Βέβαια. Άκου που φτάσαμε να λέει ο Παοξής να ανέβαζε τον Άρη και τον Ηρακλή. Έτσι είναι. Άσε να ανέβω. Γιατί, άμα ανέβαζε τον Άρη και είχε μέσα παιχταράδες. Ψήφισε εναντίον του Ηρακλή, δεν τον θέλει. Α, εναντίον του Ηρακλή. Και πανηγύριζε έξω από το Κλεάνθης Βικελίδης. Άρα. Ας κάτσε εκεί πέρα, ας κάτσε εκεί πέρα τώρα ο μπαμπά και να κλαίει τα λεφτά. Μπαμπά. Γεια σου φίλε. Γράψε σχολεία στην Μπεκτάρα Τζούζεβιτς, πιστεύω από κάτι άλλο παλέμαχος που ακούγονταν ότι ήταν πολύ καλύτερος. Νομίζω ότι από τα center forward που έψαχνε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι μετά το Μυραλάς είναι η καλύτερη περίπτωση. Αν και ο Μυραλάς παίζει σε δύο θέσεις και παίζει σαν δεύτερο φόρ. Σε αυτό το πρωτάθλημα μπορούσε να παίξει και σαν μόνος φόρ μέσα στην περιοχή. Αλλά είναι πολύ καλό. Αριστερά παίζουν ο Κούτρης, ο Μίλης και ο Φιγκέρας. Μια χαρά είναι ο αριστερά ο Ολυμπιακός. Λέει ο 0-31. Ο Φιγκέρας, αν δεν κάνω λάθος, είναι δεξής μπακ. Παίζει αριστερά. Ο Μίλης δεν μου λέει. Ο Μίλης δεν είναι τίποτα και ο Κούτρης δεν μαρκάρει, δεν κόβει ούτε με βαλέ. Ραπ, εσύ που έλεγες στην αρχή για το Λάσκαρη και κάποια τρόγωτα που μας δεν σε πιστεύαμε. Ούτε 28.000 ευρώ για το άρθρο 99 δεν έβαλε. Ποιος, ο Λάσκαρης? Ναι. Από τη μάπα του φαίνεται ότι είναι απάτη. Από Ραπ, τη μάπα, αυτή την καλά... άκου λίγο. Ο Λάσκαρης από τη μάπα του φαίνεται ότι είναι απάτη. Η μάπα του. Φτάνει, τα είπες αυτά. Τελειώσαμε τώρα. Ράπα αυτή την καραμέλα με παόκια φτάνει. Είναι λίγοι στη δράμα, δεν τους νοιάζει πια. Δόξα όλη η Ελλάδα, ξέρεις, χιλιάδες λαό θα δικαιωθούμε. Ερχόμαστε. Καράφλα για Πάοκ δεν σε παίρνει να μιλάς. Πάοκ West Side. Ναι, ναι. Μάγκια στο ότι ο Ζαβίδης έχει κάνει συμμάχους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι σαν τρία πρωταθλήματα. Τρέμουν. Έκανε συμμάχους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πάρε κόκκινο τον κόσμο. Παρακαλώ. Μας ρίξει την εκπομπή. Πάμε, πάμε. Εγώ θα σου ρίξω την εκπομπή. Έλα, δύο ώρες να διαβάσει ένα μήνυμα. Άντε. Εγώ θα ρίξω την εκπομπή. Ανάγνωση 4 είχες. Έλα. Άντε. Εκεί με κοιτάς, ρε κόκκινε. Άμα κάνω λόγο. Διάβασε ένα χορηγό. Τι χορηγό. Άμα είχε λογοθεραπεία πριν 30 χρόνια πρώτος θα πήγαινες. Άσε με τώρα, ρε. Δεν είχε τότε. Δεν μας πηγαίνανε. Άρα, δεν μιλούσαμε. Δεν έλεγαν ζαβός είναι αυτός. Τι να πω. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ναι. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Είναι καλά είμαστε, ναι, ναι. Χαίρομαι, χαίρομαι κύριε Κόκκινε, χαίρομαι για τον κύριο Ροδόπου που γύρισε. Αλλά τι να πω, ρε παιδιά, αφήστε την ομάδα να διαλυθεί να τελειώνουμε. Από το πρωί που ακούμε, ακούμε τον άλλον. Το με ό,τι κάτι ραγκάτσι, ακούμε εσάς. Πάτε καλά. Με ό,τι κάτι ραγκάτσι. Ο ραγκάτσι που λέει, πρωί μεσημέρι βράδυ για τον Πάουκ, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Ο Ημιτασιόν κοντός. Μας πόνισε τα μυαλά. Αφήστε την ομάδα να διαλυθεί να ησυχάσει η Ελλάδα. Να διαλυθεί ποιος, ο Πάουκ. Ο Πάουκ, ναι, ναι, ας φύγουν όλοι αυτοί. Ας βάλει τα τσικό μέσα να παίζει, να κατεβεί κάπου που θα κατεβεί και μετά βλέπουμε. Εσύ θέλεις να διαλυθεί, την αλήθεια πες. Ναι, ναι. Τι ομάδα είσαι? Άρης. Και θες να διαλυθεί ο ΠΑΟΚ? Να γίνει σαν τον Άρη δηλαδή θέλεις? Δηλαδή να θες να γίνει σαν τα μούτρα, ναι, σου? Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Εσύ για τον Άρης καρδιάς μας τι έχεις να πεις τώρα? Ελπίζεις να ανέβει ή όχι? Μ' αρέσει έτσι όπως είναι, ήσυχα, να μην μιλάει κανείς. Να μην μιλάει κανείς. Στο τέλος θα κάνουμε λογαριασμό, όχι τώρα. Θα κάνω λογαριασμό στον Άρη στο τέλος. Ναι, ναι, στο τέλος. Άμα έρθω στη λαϊκή και σου ρίξω κανένα πάγκο στο κεφάλι, εγώ θα φταίω, ρε. Στείλ τον, λοιπόν. Στείλ τον, ρε. Στείλ τον καράβλαχο τώρα. Το πετάξω όλους τους ντομάτες στο κεφάλι του. Παρακαλώ. Ναι, αλλά πας και παίρνεις εκεί τσάπα τα ψάρια. Καλώς ήρθατε, ρε, καλώς ήρθατε. Οχ, οχ. Καλώς, καλώς το τετράφυλλο τριφύλι, έλα. Μογγολές. Έλα! Είναι, εδώ είμαι! Άκου τι θα σε πω! Προσεκτικά! Ναι! Να τα ακούσει και η Αθήνα και ο Πειραιάς και η Σαλόνικα! Ναι! Φέρτε μας το Βιερίνια, το δεκάρι το καλό αυτό που κάποτε έκανε άλλο κάτω, Πειραιά, Πασαλιμάνι, Αθήνα και Βάλε, και δεν θέλουμε τίποτα άλλο! Τον έχεις δει το Βιερίνια πως έχει γίνει? Δεν πάω πάρει τα πόδια του, ρε ταγάρι. Θες το Βιερίνια? Καφέ έπινα με τον άνθρωπο. Και επειδή έπινες καφέ, σε κέρασε ένα καφέ, πρέπει να το φορτωθώ εγώ τώρα. Και θα έρθει και θα κάνει, κοίτα άλλο κάτω. Μη, καλά, ναι. Καλά, 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 ναι, ναι. Μη, καλά. Μπαμπά! Μπαμπά! Τον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μπαμπά! Λέγε. Καλά είμαστε. Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις? Καλή, πες, καλησπέρα. Καλά. Παιδιά, εδώ που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται κάθαρση. Πρέπει να βγουν να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους και δικαιολογίες άλλες δεν χωράνε. Για μένα είναι δύο τα πράγματα. Ή έχει γίνει ο ΠΑΟΚ σοβιετική δημοκρατία, για την οποία πρέπει να αποφασίζει για τα πάντα ο ηγέτης,
ώστε παράλυσε το σύστημα εκεί μέσα και δεν λειτουργεί τίποτα. Ή μασάνε το Σαββίδι, στελέχη και μανατζαρέι. Ένα από τα δύο είναι. Υπάρχει και το τρίτο. Πες του. Να γουστάρει ο Σαββίδης το μασάνε για τους δικούς του λόγους. Εντάξει, μην τα παραλύσεις. Μην τα παραλές. Να είναι γνώση του δηλαδή. Είναι καινούργιο πλυντήριο πια τον Ραπτόπουλος, γι' αυτό το. Έλα. Παιδιά, για μένα πρέπει να βγουν να πούνε στον κόσμο την αλήθεια. Εγώ σου είπα ποια είναι για μένα ένα-δύο που συμβαίνουν. Εάν πούν την αλήθεια, ο κόσμος είναι μαζί τους και θα δώσει συγχωροχάρτη. Ρε φίλε, γιατί σου λέει κανείς ψέματα. Δεν έχω ακούσει καμία κριτική. Δεν έχω ακούσει καμία αυτοκριτική, παιδιά. Δεν έχω διαβάσει τίποτα πουθενά. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση. Να πούνε φταίει αυτό και θα το αλλάξουμε. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι θα συνεχίσουν τα ίδια. Εάν φέρουν το Βιερίνια και διώξουν τον πολύ καλό παίχτη που μας χάρισε και το κύπελο τον Ενρίκε, για μένα είναι η απόδειξη ότι όλα πάνε κατά διαόλου. Ξηγημένοι. Next. Επόμενος. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση στον κύριο Ραπτόπουλο. Επειδή είστε δημοσιογράφοι... Ω, δεν είμαι εγώ, ο κύριος Κόκκινος είναι. Εγώ είμαι κοσμικογράφος. Κοσμικογράφος. Μάλιστα, ναι. Δεν επιτρέπετε όμως εσείς να κάνετε κρίσεις του τύπου από τη φάτσα του φαίνεται ότι είναι απάτη. Γιατί ρε φίλε. Νομίζω. Γιατί. Γιατί είσαι ένα πρόσωπο που σε ακούει είναι πάρα πολύ. Και λοιπόν. Διαμορφώνεις γνώμη. Γι' αυτό είμαι, για να διαμορφώνω γνώμη. Ναι. Δηλαδή αυτός εσύ είπες τώρα ότι είναι απάτη. Εάν αποδεχτεί ότι δεν είναι. Για σένα δεν έγινε τίποτε. Είπες μια κουβέντα η οποία όμως σε κάποιον άλλον έμεινε στο μυαλό. Ναι. Και όταν αποδειχθεί ότι είναι απάτη, ναι, να τον λες και με 10 χέρια. Ναι. Ο απατεώνας. Δεν τον είπα απατεώνα. Η μούρη του δεν μου αρέσει η μούρη του. Είχε δηλαδή το να σου το πω αλλιώς εσένα. Εγώ τη ΔΕΗ μου, αν ήταν την πληρώσω, δεν θα του την έδινα να πάει να την πληρώσει αυτός. Αυτό θέλω να σου πω. Πειράζει που το λέω. Καλός ή κακός όμως αυτός. Ναι. Έβαλε κάποια χρήματα πέρυσι, ναι, και αγόρασε την ομάδα. Τι έβαλε κάποια χρήματα, ρε φίλε, κατέστρεψε τον Άρη αυτός. Εσύ ακόμα στο τι έβαλε κάποια χρήματα που σου λέω τσαρτήρης δηλαδή, είσαι. Αν δεν ήταν αυτός, δεν, ναι, θα ήταν β' εθνική ο Άρης. Γιατί τώρα που είναι αυτός, τι κάνει ο Άρης, καλύτερα είναι. Είναι άλφα εθνική. Ήρθε άλφα εθνική, μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο που είναι β' τι γίνεται. Τι γίνεται. Και δεν μιλάει κανείς εκεί. Πού να μιλήσετε, ρε σκλάβοι. Εσύ σκλάβοι είστε. Βλέπατε το Σαουρίδι και τρέματε. Το Super 3 τον Πολτόκ και τρέματε. Σκλάβοι ήσασταν. Από το φόβο σας η τσίρλα έφτανε μέχρι το γόνατο. Γελάει. Καλό μεσημέρι. Φίλια, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Παράλληλο ήταν. Απ' τη μούρη του λέει φαίνεται ότι είναι κανέναν. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Ό,τι πει ο αρχηγός. Τελείωσε. Και 29 και 30. Ό,τι πει. Ρε Βλαμένε, ποιες ομάδες ενδιαφέρθηκαν για τον Αφόε, για Μάριν, για Τζούτρεβιτς και λες για Μαουρίς και ο Κέλ Καντουρί. Δεν κατάλαβα τι πες. Ό,τι. Λέει. Ναι. Ποιες ομάδες ενδιαφέρθηκαν για Αφόε, ναι, για Μάριν, ναι, για Τζούτρεβιτς και λες για Μαουρίς. Αυτοί βγαίνουν πρώτοι όμως. 10 χρόνια τώρα. Αυτοί εδώ βγαίνουν πρώτοι. Και τους παίρνουν μία δραχμή και τους πουλάνε 20. Και είναι σύν το ταμείο. Έχει έρθει ένα μήνυμα από ένα φίλο που λέει ότι. Από πού ήρθε το μήνυμα. Από ένα φίλο. Πού ήρθε. Στο Facebook. Εδώ πέρα, ναι. Στο Facebook. Ναι. Τι είναι. Κακό είναι. Κακό είναι, ναι. Λοιπόν, πες τι λέω. Γιώργος Κιωσές. Κιωσές. Λοιπόν, έχει μεσάνυχτα Ραπτόπουλε. Ναι. Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ το θέλουν να το Βιερίνια. Ποιο να. Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ. Ναι. Το θέλουν το Βιερίνια. Ναι. Τι είναι, βοηθό του Κουτσολιάκου είναι αυτό. Σου είπα και το όνομά του. Ναι. Μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και ψέματα. Ναι, ναι. Είναι μια γνώμη. Πού ρε, πού γράφτηκε αυτό. Θα το μάθουμε. Α, παράτα. Θα το μάθουμε. Τι είπε ο Κουτσολιάκος σε δύο δημοσιογράφους, γράψτε ότι το θέλει ο Χόφενχάιμ. Πάρ τον πρόεδρο της Χόφενχάιμ και ρώτα τον. Και της Στουτγκάρδης. Πάμε, το θέλουν. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Αλφα Β3 κενό. Άιντε. Συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ναι, ναι. Για τα ρεμπέτικα της κιθάρας με τον Δημήτρη Μιστακίδη την Παρασκευή το βράδυ για τρεις διπλές προσκλήσεις. Για τους φίλους Σοκρατές, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν το μήνα τους μια πάρα πολύ ωραία έξοδο. Λοιπόν, γκρίνιαξ, γκρίνιαξ, ούτε μια γραμμή δεν έχει. Ας μην έχει, μισή να μην έχει. Τους έφαγε, τους έδιωξε όλους. Καταραμένε. Καταραμένε. Φουνεχέστες, ούτε να διαμαρτυρηθούν δεν μπορούν. Δεν έχουν ψυχή ούτε να διαμαρτυρηθούν. Όντως, ρε, ένας δεν μίλησε γιατί φεύγει ο Ενίκη. Ποια. Λοιπόν. Αλφα Μητρία κενό, συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί μπορείτε να αποκτήσετε τα Hyundai με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η πιο φθηνή Hyundai σε όλη την Ελλάδα.
Λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος, είναι πανεύκολη η πρόσβαση από το κέντρο της πόλης. Τρία λεπτά είναι στην κυριολεξία. Περισσότερα στο 23-15-96, για παράδειγμα, Hyundai Tucson. 8 κατοστάρικα κάτω για την πιο απλή έκδοση, μιλάω για το 19-300, το 5-18,5. Το i30 από 11-10-500, από 500 μέχρι και 1000 ευρώ. Και πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές. Ο 5-12 λέει: επειδή παρακολουθώ ρώσικο πρωτάθλημα, θα σας πω τη γνώμη για Μαουρίσιο. Είναι ένας μέτριος αμυντικός καφ με καλά χτυπήματα φάουλ. Όσο ήταν για την ΑΕΚ, έδειχνε ότι είναι παικταράς. Μου θυμίζει κάτι από Ουάρτα που στον Πανατολικό φαίνεται παικταράς και όταν πήγε δύο σκαλοπάτια πάνω στον ΠΑΟΚ πέρασε και δεν ακούμπησε. Το ίδιο και ο Μαουρίσιο. Στην Τέρεκ που είναι μικρή ομάδα, παικταράς και Ζενίτ μέτριος. Αυτό λέει ο φίλος. Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να πω κάτι. Το Σακόφ είναι καλύτερος. Εμάς αυτό μας νοιάζει. Αυτά τα μεγέθη. Backup του Σακόφ έχει ο ΠΑΟΚ. Ποιον? Το Μυστακίδη. Α, το θεωρείς παίχτη και εσύ. Ναι, αλλά δεν τον βάζουν όμως εσωτερικό μέσο. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό οκτάρι. Σωστό. Λοιπόν. Εκείνη θες. Φίλος λέει, επανέρχεται, λέει ότι αυτό ήταν. Δηλώσει του τεχνικού διευθυντή τη Στουτγκάρδη σε συνέντευξη την οποία έδωσε. Πού έδωσε? Σε γερμανικά περιοδικά. Ναι. Το Βιέρνια δεν το χρειαζόμαστε. Να μείνει ο Ρίκ και να πάρουμε center back και έναν ακόμη φόρ, λέει ο φίλο. Mm. Βασίλη Εξωγήινο υπογράφει. Λοιπόν, δύο φίλοι περιμένουν. Πάμε να μην του χάσουμε κι αυτού. Πάμε να μην του χάσουμε κι αυτού. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μα. Το Πασόκ είναι εδώ. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μας. Ήθελα καιρό να το πω, Κωστή. Μάλιστα. Καλώς τη δόξα. Ε, το πες. Δράμας. Τι κάνετε, παιδιά? Πώς είστε? Υπομονή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπομονή. Γρηγόρη, δεν θα σε ρουφιανέψω. Σήμερα είναι η Τρίτη. Και δεν θέλω να σε ρουφιανέψω. Καλά. Ναι. Ο Θεός να σε έχει καλά. Για την πρόσκλησή σου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον κύριο Καμίνη. Καμίνη. Όχι, στον αρχηγό που ετοιμάζεται τώρα. Δεν έχουμε τον Καμίνη κύριο... παρτί. Με τον Καμένο, ναι. Στον κύριο Καμίνη. Ρε, ας τον Καμίνη, σου λέω λάθος κάνεις. Με τον Καμένο ξέρεις τι παρτίδα μπορεί να έχει. Τον Καμένο. Εγώ τι παρτίδα μπορεί να έχει, ο κόκκινο με τον Καμένο. Να πάει να ράξει ένα εστιατόριο κάτω παραλιακό. Να φάνε σαν τα βόδια να σκάσουν και οι δύο τα ζώα. Ζηλεύει, τα ζώα και τα δύο. Και να πάμε μετά να πιούνε 4 κιλά μαστίχα χιού και να ρεύονται εκεί και να βρωμάει όλο το θερμαϊκό. Και τι σε χαλάει. Τι αυτό γίνεται. Τι να με χαλάει. Τον χαλάει. Άκου χάλασμα που τρώει. Να φάει, πάει ο Καμένος με τον κόκκινο. Σαπιοκυλιάδες και οι δύο. Βοηδομούσχαρα. Θα πάμε χορτάπιο και εσένα. Έφυγε τώρα, είναι με τον Καμίνη. Να το ξέρεις, ανεβαίνει πάνω και την πρόσκληση και στον Καμίνη. Και όλοι οι Ηρακλείδες τον τελευταίο καιρό. Φαντάζομαι να με ρουφιάνευε κιόλας. Εντάξει, δεν κακό. Εντάξει, είναι. Γιατί ο κόκκινος δεν έχει να πάει να πιει καφέ με έναν πολιτικό. Έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί? Αν δεν διώξουν τον Καναδό. Όπα. Και δεν κάνουν δουλειά στον Ηρακλή. Θα τον κάνει Ντάι Θύρα 10 τον Αλβάνο. Θα τον κάνει. Άκου να δει. Η θύρα 10 κυνηγούσαν τον Θεοδωρίδη. Αν δεν διώξουν τον Καναδό και εκείνη καμιά στραβή με την περιουσία του Ηρακλή. Κυνηγούσαν τον Θεοδωρίδη, άκουδα. Θα τρέχουνε μέχρι να πατήσουνε μαύρο χιόνι. Κυνηγούσαν τον Θεοδωρίδη. Εκεί όπως το λένε ο Καράδαλης. Γεια σας και οι παρουσιαστές και ο Ηρακλής. Με τον Σωτηρόπουλο τον Κόκκινο και όλους τους άλλους τους Ηρακλάρχες. Και τώρα ένας γκαραζιέρης με αυτά τα μούτρα, τα βρώμικα να πούμε, τους κάνει πλάκα και δεν μπορεί να τον κουνήσουνε. Και ο Κωστής, και ο Κωστής για τον πρόεδρό του δεν λέει κουβέντα. Κατάλαβες. Δεν έχω πρόεδρους, ομάδες δεν έχω εγώ. Εγώ τώρα τα έχω ξεπεράσει αυτά. Πατρίδες, ομάδες, θρησκείες. Άιντε. Ένα τελευταίο. Ναι. Η Λιβαδιά και κλεισμένο των θυρών παίζει μες στην Τούμπα. Ναι, και κλεισμένο των θυρών. Το στόμα σας λίγο κλειστό γιατί θα σε λίγη. Άμα σας πλακώσει αυτός ο προπονητής από τη Λιβαδιά θα πάτε κάτι μπάτσε. Κάτι μπάτσε. Τι βοηδομούσκαρο είναι αυτό. Τι βρουτόταυρος είναι αυτός. Θα τη θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Όχι την Γρηγόρη. Ενώ η Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά, παιδιά, ή να είμαστε καλά. Παιδιά. Μήπως εννοούσε να είμαστε καλά, παιδιά, γιατί δεν είμαστε. Πες το ξερόλα ότι ο Μαουρίσιο είχε πρόταση από Άντερλεχτ, μας είχε στο κλάσιμο και αν δεν έπεφτε τηλέφωνο από Μητσέα Λουτσέσκου, ούτε για μπάνιο στη Χαλκιδική δεν έρχονταν. Ναι, λέω 321. Ναι, αυτά τα έλεγαν στο τραστ του γέλιου και τα πιστεύανε οι χοντρές της εποχής που τα διαβάζανε. Καλά, καλά. Άστε τα παραμύθια τώρα, άιντε.
Άιντε. Ορίστε. Παιχνίδια των μανατζαρέων τώρα και ιστορίες για αρκούδες. Ναι. Φτάνει τόσο καιρό. Έλα, φίλε. Φτάνει τόσα χρόνια κοροϊδηλίκη σε αυτή την πόλη. Φτάνει. Άσε να μιλήσω. Λέγε, φίλε. Γρηγόρη. Έλα. Έλα, ρε, Κώστη μου, και παίρνει. Έλα. Άλλο σου ρομπενάκι. Καλά, είστε. Μια χαρά, εσύ. Ξυπνάει για πρωινό και πίνει ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι να πω το βλαμμένο, ρε, τι να τον πω. Εξαιρετικό κύριο. Για πάνη. Έχει και πτυχίο. Ναι. Ναι, ξέρετε. Μια βλαμμένο. Εκείνες οι τρανσαμινάδες του σηκώνει. Άκου, πρέπει να χορεύουνε βάλς. Αυτά που λέμε στη Θεσσαλονίκη είναι παραμύθια. Ναι. Το ότι βγαίνει προς τα έξω ότι δίνει η ΡΕΝ 20 εκατομμύρια ευρώ για Ρέτσο δεν λέει ότι αποκλείεται να ισχύει. Κατάλαβες. Αποκλείεται να ισχύει. Η ΡΕΝ. Ναι, άκου εδώ τώρα. Όταν πούλησε ο Μπρούτος 12 εκατομμύρια το Σάμαρι. 15 εκατομμύρια το Σάμαρι. Άντε πάντα αλλάξτε πόλη. Μαγκιά του. Η μαγκιά του. Έλα, Γρηγόρη. Αλλά 20 εκατομμύρια ευρώ για ΡΕΝ δεν νομίζω. Εντάξει. Να ήταν καμιά παρή, καμιά ομάδα. Μπορεί. Αλλά η ΡΕΝ 20 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε εκεί τα πιστεύουμε τα νούμερα όλα. Εντάξει. Δεν είπε κουβέντα όμω. Πάμε παρακάτω. Α βγει ο Ολυμπιακό. Σκυλή του Αλέφαντου. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Λέγε, ρε Κώστα. Για τον Άρη τη καρδιά μα, τι έχει να πει. Ο Άρη είναι ο πιστάλι ο Αρτόπουλο. Δηλαδή. Σε αυτό συμφωνώ. Ό,τι πει ο πρόεδρο. Όχι, ειδικά από το, για το σύμβολο 3. Από το 8 που δείξαν τον Γκάλι και κρατήσαν τον Γιαννάκη και τώρα κρατάνε τον έφερε ο Ράσκαρης. Δεν μιλάω για τον μπάσκετ, ρε, για το ποδόσφαιρο μιλάω. Για το ποδόσφαιρο, εντάξει. Φωνάζει ο Μυροφορίδης και αυτός αντί να ταχώνει στον πρόεδρο, ταχώνει στον Μυροφορίδη. Αφού ο πρόεδρος τάχωσε στον Μυροφορίδη. Και μέσα τρίχαλα πήρες και πέναλτι. Και γέρισες μέσα τρέκαλα. Φιλικό ήταν, τι σημασία έχει. Δεν έχει σημασία. Έτσι έπαιρνε και ο Σμίλης. Ρε φιλικό ήταν και εδώ, εδώ τα λουτρά Πόζαρ πήραν δύο πέναλτι με σένα. Τι πρέπει να πω, σε κυνηγάει η διαιτησία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, ας πούμε ότι έχεις δίκιο. Συμφωνώ. Φιλικό πάντως τα παίρνει τα πέναλτι αυτά που θέλει. Όπως έφερε ο Απόλλωνος Μήνης, τον Μυροφορίδη. Ο Απόλλωνος Μήνης δεν έπαιρνε, η Λαμία έπαιρνε. Η Λαμία και ο συγγνώμη. Και δεν ήταν εκεί ο Μυροφορίδης, άστο. Δεν ανέβηκε Μυροφορίδη η Λαμία. Τώρα... Ο Απόλλων είχε... τώρα Κονιάκο ένα Σουίσιο, ο άλλος δεν συνονοηθείτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Φτάνει ρε κόκκινε. Φτάνει. Όσο βλέπει ρώσικο πρωτάθλημα αυτός που είπε ότι ο Μαρίσιο είναι Ουάρντα, τόσο έχει ο Ραπτόπουλος κοσίδες. Διαβάστε λίγο Transfer Market για να δείτε την αξία του παίκτη ένα μήνα πριν. Παρακαλώ. Πάλι έπεσε και αυτός. Ρε κόκκινε, βλέπει εκεί πέρα, εκεί είναι οι γραμμές. Με το κινητό σου και τα φέρνει. Παντού βλέπω. Τι να βλέπεις εσύ. Παντού βλέπω. Περιφερειακή όραση δεν έχεις. Παντού βλέπω. Μη στεναχωριέσαι. Αν σου έρθει πλάι αμάξι, δεν το δεις. Πανωδικά. Έτσι και γίνει κανένα τραβή και τρακάρω, θα στο φέρω στο κεφάλι. Γιατί πρώτη φορά είναι που θα τρακάρει. Λοιπόν, πριν πάμε στις γραμμές, γιατί γραμμές δεν βλέπω, ναι. Να πω ότι ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ο Κωνσταντίνος Τότσιος. Ο έμπειρος καθοσφαιριστής έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Α2 όταν πέτυχε 24 πόντους στο Μάτι Ικάρο με τον Παγκράτη και έσπασε το στοιχειωμένο ρεκόρ του Βερτζάγια. Εν συνεχεία ξεπέρασε και το φάρμα των 5.000 στο παιχνίδι με τον Όφη. Και λέει αναλυτικά ο έμπειρος καθοσφαιριστής ανακοινώνεται από τον Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν λες τίποτα, ε. Σαν τι να πω, ρε φίλε. Του λείπουνε τρεις παιχταράδες. Αν τους πάρει, προχώρησε. Αν δεν τους πάρει. Ρε, η Ρεν λέει δεν είναι. Κοίταξε. Το ότι δεν μιλάει ο Παοξής. Τη στιγμή που φεύγει. Καθάρισε ο Παοξής. Τελείωσε. Παοξής. Τώρα καλά Χριστούγεννα. Γιατί... ψάξει άλλες ομάδες να κάνεις κοινό. Άσε τον Παοξή. Δεν ψάχνω να κάνω κοινό. Άσε τώρα τον Παοξή. Βλέπω τι συμβαίνει και τα συζητάω κάθε μέρα. Όταν βλέπω λοιπόν ότι φεύγει ένας παίκτης ο οποίος είναι πρώτης γραφής, όπως είναι ο Ενρίκε. Κάθομαι και αναρωτιέμαι τι έχει να πει ο οπαδός της ομάδος. Τι να πει ο οπαδός. Συμφωνεί με αυτή την αποχώρηση, την πώληση. Δεν συμφωνεί. Και άμα δεν συμφωνεί, τι έκανε. Κάνει ντάτο Σαββίδη. Αυτόν έχει υποχρέωση το Σαββίδη. Υποτακτικό σου Σαββίδη. Σου λέει, με έσωσε με τα χρέη, με έφερε το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, με πληρώνει κάθε μήνα, είμαι κύριος. Ναι. Τι να κάνω. Και άμα το πάρω το πρωτάθλημα, αλλιώς δεν μιλάω. Πρώτος στην πόλη είμαι. Ο Ηρακλής και ο Άρης δεν υπάρχουν, βολεύτηκε ο Παοξής. Δηλαδή πιστεύεις ότι πιστεύω. Από τη στιγμή που λείπει ο Ηρακλής και ο Άρης. Τελείωσε. Από τη στιγμή που λείπουν. Τελείωσε.
η πρωτιά στην πόλη τους έχει καθυλώσει. Αυτό το καθάρισαν. Πράγμα, αντί να τους κάνει καλό, τους κάνει κακό. Δεν τους κάνει ούτε καλό ούτε κακό. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους. Η πρωτιά στην πόλη. Εξάλλου ο πρόεδρος τους, ο γιος του, είπε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, εγώ είμαι εχθρός του Άρη. Επικοινωνιακά εκεί αυτό ήταν. Καθάρισε. Εχθρός του Άρη. Ναι, εχθρός του Άρη. Πήγε έξω από το Χαριλάου, 5 παρατέταρτο το πρωί με 4 γουρούνια να πούμε φουσκωτούς. Σταμάτησε ένα ταξιτζί, το φουκαρά κοντέψε να τον πλαχώσουν εκεί πέρα γιατί πήγε να περάσει, βγήκαν οι φουσκωτοί κτλ. Βγήκε φωτογραφία, σου λέει: εγώ χαίρομαι στη γειτονιά σου, εσύ είσαι ο εχθρός μου. Εσύ είσαι ο εχθρός μου. Γιατί, πήγαινε στο Καραϊσκάκι να βγει φωτογραφία, γιατί δεν πήγε. Πήγε στο Χαριλάου. Θεσσαλονίκη. Σε έπαιρνε το Lear Jet, γιατί. Καταρχήν είναι κάτι καλό αυτό πράγμα. Φυσικά και είναι καλό. Είναι άξιο συγχαρητηρίων. Φυσικά είναι άξιο συγχαρητηρίων. Δείχνει ο άνθρωπος ποιος είναι ο εχθρός. Ποιος είναι ο αντιπαλός. Καταρχήν δεν υπήρχε ούτε ένας παοξής που να χάρηκε με αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν, γιατί τον έβρισε ένας παοξής, είπε τι είναι αυτά που κάνει. Γιατί να τον βρίσουν. Λοιπόν, δεν γούσταρε. Διαβάζανε. Όταν έπεσε ο Άριστε, πήγανε με την κηδεία στα κηδιόχαρτα εκεί πέρα με τις κάσες οι παοξίδες. Αυτό ποτέ έγινε. Πριν 10 χρόνια, 15. Από λοιπόν, τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τίποτα δεν άλλαξε. Δεν είχε σαβίδι τότε. Και που έχει σαβίδι, τι έγινε. Ξεσκίζει και στου τίτλου. Και στη μεγάλη μπάλα. Πήρε κύπελο. Τι πήρε. Πήρε κύπελο. Κύπελο και Λάρισα πήρε. Και η Καστοριά και ο Πανιόνιος. Άλλες ο Εμβολιάδης πήρε κύπελο. Άλλες εποχές. Με τον Πανιόνιο. Και η Καστοριά πήρε κύπελο. Ωραία, και η Πανομή πήγε τελικά. Και λοιπόν τι έγινε. Και τι έγινε. Πήρε κύπελο. Πήρε κάτι. Και τι έχει. Εσύ σήμερα βγαίνει και λέει ότι διεκδικητή στο πρωτάθλημα. Είναι. Ωραία. Για να παραμείνει διεκδικητής, ναι, θα πρέπει να έχει και το ανάλογο υλικό. Ναι. Και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, τι θα γίνει. Θα γίνει καυγάς. Ο ίδιος είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Άσε, ρε, δεν είναι το η πρώτη φορά στα χρονικά που λέει πάω για πρωτάθλημα. Δεν το παίρνει το πρωτάθλημα. Τι θα πει θύρα 4 να τον κάνει. Τα. Καλά. Πάνε στον κόσμο. Άιντε. Καλά. Άντε τράβα. Δεν τα διαβάζει καλά τα γράμματα. Ναι. Οι διακοπές σου κάνανε κακό. Ναι, είδες, παρακαλώ. Ναι. Έλα. Καλημέρα Γιώργο από Αθήνα Ολυμπιακός. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλά, ρε Γιώργο, εσύ τι κάνεις. Δόξα θα ηρεμία. Πώς, τι το όμιλο του Ολυμπιακού Champions League περίοδο. Ναι, φίλε. Κινδυνεύεις να βγεις τελευταίος. Κινδυνεύεις να βγεις τελευταίος. Κινδυνεύεις να κάνεις high score. Κινδυνεύεις να κάνεις high score. Ναι, ναι. Έτσι το βλέπω και εγώ. Αλλά πετυχαίνεις τη χειρότερη Μπαρτσελόνα. Πετυχαίνεις μια. Δεν προσπαθώ να χρυσώ στο χάπι. Για αυτούς που θέλουν να σε δουν να διασύρεσαι. Ναι. Άλλο να παίζει με Μέση, Νεϊμάρ και Σουάρες. Και άλλο τώρα με Ντεμπελέ. Βλέπεις ότι είναι κακή περίοδος για την Μπαρσελόνα. Η Γιουβέντους πίσω έφυγε ο Μπονούτσι από τη Γιουβέντους. Δεν κάτι καλά. Δεν πάει καλά. Τετράδα το γύρισε στην Εντάξει. άμυνα. Έτσι. Η Sporting είναι πολύ αθλητική ομάδα, πολύ γρήγορη. Αλλά είναι μια του ύψους, μια του βάθους. Ναι. Δεν ξέρω, κοίταξε. Ένα πράγμα, είδες πόσες φάσεις μας έκανε η Λιανία και με ποιον παίξαμε πρώτη αγωνιστική ή ξέχασα. Πρώτη αγωνιστική. Ναι, με τη Λάρισα, Λάρισα, με τη Λάρισα, τέσσερα. Με τη Λάρισα και Λαμία, είδατε πόσες φάσεις μας κάνανε. Η Λαμία σε έκανε φάσεις. Και η Λάρισα δεν ήταν πως ήταν. Η Λαμία και αυτό δείχνει ότι έχει θέμα πίσω. Ναι, οπότε... Όπως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια... Πρόκειται να μας κάνουν πάρτι. Δηλαδή... Αλλά το καλό σε όλη την υπόθεση κατά άποψή μου είναι πως δεν έχουμε να χάσουμε. Οπότε... Δεν μου λες μοιάζει και σε βρίσκουμε τώρα Ολυμπιακό από την Αθήνα. Ναι. Σου λένε ότι η Ρέν δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ για ρέτσο. Πώς φαίνεται. Τίλτον. Όχι, πιστεύεις ότι ισχύει ή ότι είναι παπάς επικοινωνιακός. Α, αυτό. Σίγουρα κάτι επικοινωνιακό πάει να παίξει. Όλο αυτό το καιρό ακούγαμε για Λεβερκούζεν. Η Λεβερκούζεν έχει να δώσει λεφτά. Η Ρέν δεν ξέρω σε τι οικονομική κατάσταση, αλλά. Για ρε είναι τεράστιο το ποσό. Ναι. Κοίταξε, όπως το βλέπω εγώ, τουλάχιστον φτάσαμε 30 του μηνός και δεν τον έχουν πουλήσει, μάλλον δεν πρόκειται να τον κρατήσει. Και να σου πω και κάτι για τον παραμυθά δίπλα μου. Παίρνω αφορμή από ένα μήνυμα. Λέει όταν πήγαν να μας δαγκώσουμε τον Λεωνάρντο, τους δάγκωσαν οι Πορτοφολάδη με Τζούρδεβιτς. Ο Βέλιος είναι δύο κλάσεις καλύτερος, λέει, που δύο χρόνια το φέρουν. Ο Φαλακρός λέει, ο Ολυμπιακός θα φέρει το Βέλιο. Πού είναι ο Βέλιος εσύ στον Ολυμπιακό? Ο Βέλιος στον Ολυμπιακό, αν πάει, θα πρέπει να πάει ο Τσουκαλάς με τη θύρα 7 και να πλακώνει το ξύλο από τον Καράπαπα μέχρι το Μαρινάκι. Γιατί? Είναι σέντερφορ για τον Ολυμπιακό, ο Βέλιος. Δεν είναι καλός δηλαδή ο Βέλιος. Για τον Ολυμπιακό. Εσύ πες δεν είναι καλός. Εσύ πες ότι είναι καλός, επειδή είσαι φίλος με τον μπαμπά του. Τώρα έγινε φίλος. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Καλά. Από τον Μπεν βέβαια είναι καλύτερος. Από τον Μπεν που έχει τώρα είναι καλύτερος. Αλλά δεν είναι αυτό σέντερφορ για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι σέντερφορ. Δεν είναι σέντερφορ ο Μπεν για τον Ολυμπιακό. Ο Βέλιος δεν μπορεί να παίξει εθνική με Ηρακλή. Έπαιξε εθνική. Ο Βέλιος δεν μπορεί να παίξει Ολυμπιακό. Δεν είναι καλός για τον Ολυμπιακό. Ρώτα 100 Ολυμπιακούς που ακούν την εκπομπή. Αν τους αρέσει ο Βέλιος για σέντερφορ, κάνε γκάλο. Τι έκανε το μάνατζερ του Βέλιου. Τι το μάνατζερ του Βέλιου. Ούτε αυτό είσαι ικανός να κάνει.
Ούτε αυτό, το μάνατζερ του Βέλγιο. Εσύ το λες εδώ και δύο χρόνια και δεν πήγε. Πού να πάει. Εκτέθηκες. Πού να πάει. Στον Ολυμπιακό. Θα πάει στο Ολυμπιακό. Δεν κάνει ρε για τον Ολυμπιακό ο Βέλγιο. Πότε αυτόν τον Ολυμπιακό που θέλουν αυτοί εδώ να. Άμα θέλουν τώρα να είναι με τον Μπάουκ στον Πόντο. Ο ένας με τον, Μπρίγκεβιτς και άλλος με τον Βέλιο, πάρτε τον. Μάλιστα. Άμα είναι δηλαδή να γίνει σακιόμα με τον ΠΑΟΚ να γελάει ο κόσμος, ο Ολυμπιακός γελάμε με τον Μπεν. Καλά. Τι καλά. Γελάτε. Γελάω εγώ με τον Μπεν. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς ναι. Μιλάτε. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλώς τον. Από Αθήνα μπαίνω κι εγώ. Ναι. Ολυμπιακός εγώ, αλλά εντάξει, δεν πήρα για θέμα. Πήρα γιατί μου αρέσει η εκπομπή σου. Σας ακούω καθημερινώς. Δύο είμαστε. Δύο κάνουμε κόμμα. Ναι, σας ακούω καθημερινώς. Συγγνώμη, γιατί έχω πάθει κεφαλικό και περαστικά. Δεν μιλάω καλά. Πόσα, πότε το πάθατε. Μια χαρά μιλάς, φίλε. Έχω τώρα 7 μήνες. Εντάξει. Μια χαρά μιλάς, φίλε. Κοιτάς την πίεση εκεί, αμετράς, να μην... Μια χαρά μιλάς. Εντάξει. Εντάξει, θα το κάνω, Κωστάκη. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Χαίρομαι που σας ακούω. Συνεχίστε έτσι, σας ακούω αλληλίπως. Εντάξει, εγώ δεν πήρα να πω ούτε για ομάδες εδώ, ούτε. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Περιμένουμε κι εμείς, όπως λέει ο Κώστας, κάτι καλό. Τίποτα άλλο. Τι περιμένεις κάτι καλό. Όταν πήρε τα λεφτά ο Βρουτόταυρος. Πήρε τα λεφτά ο Βρουτόταυρος. 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια. Και δώσε και κάτι, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Θα μείνω με τον Κούτρι, τον Βούκιτς, τον Ρέτσο και τον Μπεν. Ήδη έπρεπε το φως να ταρακουνάει εκεί πέρα. Να τσιρίζει. Βέβαια. Κώστα, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ποιος θα μιλήσει όμως. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πήρα να συγχαρώ, παιδιά. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία. Τίποτα άλλο. Να προσέχεις την πίεση την αρτηριακή εκεί, την πατάς. Να προσέξεις. Να ακούς τον γιατρό τον. Μετράς την πίεση σου κόκκινη. Έχεις πιεσόμετρο στον επόμενο. Με αυτό το κεφάλι το κόκκινο που έχεις. Σα παντζάρι έχεις γίνει. Έχεις πιεσόμετρο. Μετράς. Πρέπει να μετράς από την ηλικία σου. Σου είπα κάτι. Μου είπες κάτι. Σου δίνω 15 μέρες διορία. Εντάξει. Θα συνέλθεις. Θα συνέλθω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς. Γεια σου. Γεια σας, Γιάννης, από Χαλκιδική, πρώτη φορά παίρνω. Δώσε. Χαλκιδική, ποιο μέρος? Μουδανιά, Μουδανιά. Μουδανιά. Ναι, ναι, ναι. Αργιανός. Λοιπόν, πήρα... Όχι, Παφής. Τι Αργιανός, πλάκανες. Έχει Αργιανούς πολλούς στα Μουδανιά. Έχει ένα σύνδεσμο εδώ, είναι καλά είναι αυτό. Έχει 3-4 άτομα, ε. 3-4 άτομα έχει. Παραπάνω είναι, παραπάνω. Πέντε. Είναι, όχι, παραπάνω. Έχει πολύ κόσμο, άρεσε. Α, βέβαια, ναι. Λοιπόν, εγώ πήρα για να πω την άποψή μου. Όσον αφορά για την πρόκριση που χάσαμε στη Σουηδία, φταίει καθαρά ο Λουτσέσκου. 100% βέβαια. Τι φταίει τώρα. 100% μπορεί να κρύβεται πίσω από τη φυσική κατάσταση, αλλά αυτός διαχειριζόταν το παιχνίδι. Ποιος ρε, στο 0-0 δεν μπορούσε να βάλει. Βέβαια. 4 χαφ έβαζε στην Ξάνθη. Όλοι το βλέπαν. 4 χαφ, Λουσέρους. Τι θέλεις εκεί, Βασιλακάκηδες, τους το έβαζε. Λουσέρο τον έκανε Λουσέρους. Κατάλαβες. Η άλλη μου άποψη είναι για το Βιερίνια. Δεν θέλω να έρθει ο Βιερίνια στα 32 του στον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Δεν έχω ανάγκη από τέτοιο παίχτη. Έχει παιχτάκια μικρά. Όταν θα έρθει, άλλα θα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Και θα μπορούσα να πάρω αυτό. Να, σε αυτό τη σημαία Βιερίνια και όλα αυτά τα έχουμε φάσει. Σημαία δεν έφυγε 25 καλά. Χρονών. Έγινε φακλάνα στα 32, γυρίζει πίσω. Αυτή είναι οτροπία. Αυτή είναι οτροπία. Είμαι πάω οξύ στα 32, έχω γίνει φακλάνα και έρχομαι. Φτάνει αυτό. Φτάνει. Αυτό μας έφερε εδώ. Αυτό, άμπρα. Τελειώσαμε. Είμαι πάω οξύ, άμα είσαι πάω οξύ. Πάρε διαρκεία και πάνε στην 4 να κάνει τον πάω οξύ. Άιντε. Και το τελευταίο, η ομάδα χρειάζεται στόπερ. Μπράβο. Δεν μπορεί να παίζει άλλο ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Θέλουν έναν εκεί πέρα που να είναι. Ηγέτης. Έτσι. Έναν κοντρέρα. Μπράβο. Γιατί ο ένας βλέπει τον άλλον. Ο ένας βλέπει τον άλλο και τρέμουν αυτοί οι δύο. Κάνουν τάκλινγκ και είναι έτοιμα να βάλουν τα κλάματα. Αφού τους έχω, τους βλέπουν. Βαρύνει και ο Μαλεζάς. Βαρύνει και ο Μαλεζάς. Φέρνει ο Μαλεζάς. Φτάνει ο Μαλεζάς. Μαλεζάς είναι μέσα για τα αποδυτήρια. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Βάρυνο καημένος. Βάρυνο. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πολύ. Γεια σας. Παρακαλώ. Κόκκινε, τι κάνεις? Καλά. Ο Σπύρος ο Γάβρος. Λοιπόν, έκλεισε ο Σέρβος, έρχεται το απόγευμα. Όχι η καλύτερη μεταγραφή για μένα. Ποιος, ο Τζούρτζεβιτς? Ναι, ναι. Τρομερή μεταγραφή. Να σου πω γιατί, φίλε. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι το βαρύ σεντερφόρ που πιστεύω ότι χρειαζόταν. Πολύ ταχύτητα, πολύ ταχύτητα. Είναι περιφερειακό σεντερφόρ. Πολύ ταχύτητα, πολύ ταχύτητα. Είναι περιφερειακό σεντερφόρ. Πολύ ωραίο φόρ. Άσε τώρα. Και μέχρι η αργή, άκου λίγο. Λέω τη γνώμη μου, εσύ. Εσύ ταχύτητα μπορεί να έχει. Εσύ μείνε με τον. Εσύ μείνε με τον αργό, τον παίκτη, τον πρίγιο. Δεν είπα για αργό. Εσύ μείνε με τον Ντόκη και τον Καραλαμπή. Εγώ δεν είμαι πάω. Εσύ μείνε με τον Βέλιο και του αργού. Okay. Εμεί θέλουμε γρήγορου φόρου. Λοιπόν, ω προ το Βέλιο, ανά πάσα στιγμή πλέον, ο Βέλιο τι ώρα θέλει το φέρει στον Ολυμπιακό. Ήδη διαδικτυακό. Μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί και η μετακίνηση δανεισμό κάποιων παιχτών στην Νότιχαμ.
Εσύ πιστεύεις ο Βέλιος χρειάζεται στον Ολυμπιακό ή όχι? Με πόσο αντερφοράβο μάζεψε, 5-6? Σε ρωτάω ρε φίλε, το χρειάζεσαι ή όχι? Αν αλλάξει το στυλ παιχνιδιού και θέλει να παίξει με δύο κολόνες, ναι. Αν δεν θέλει να παίξει γιατί με κολόνες, ποια άλλη κολόνα έχεις? Ο Τζόρτζεφ σε σχέση με τον Αρσιφάρδη, τον Μπεν ή τον Μενίκη είναι κολόνα. Σε σχέση με αυτούς που έχει πάντα, έτσι. Με αυτούς που έχει. Δεν το κορμί ο Κοβάτσεφ τσοβαρής. Αν πάει να παίξει τέτοια λογική, θέλει να παίξει στυλ Βέλιο. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν επιδιώκει να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτή την εικόνα μου παίζει ο Χάση. Μάλιστα. Για okay. να δούμε. Ο Χάση, εκεί που τον εκτιμάω, είναι ότι δεν θέλει αργούς παίκτες. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί είχαν την τεσσερινή κουβέντα. Άρα ο Βέλιος επειδή είναι αργός, δεν του κάνει. Γι' αυτό έκοψε. Πιθανολογώ, δεν ξέρω, πιθανολογώ, δεν μιλάω εγώ με τον Χάση. Θα okay. δούμε μέσα στον επόμενο μήνα τι επιλογές θα κάνει για πίσω τώρα. Μέχρι αύριο είπε θα ανακοινώσει και στόπερ. Για να δούμε. Έτσι λένε από κάτι αυτοί που γράφουν σήμερα. Δεν πρέπει. Αριστερό μπακ δεν πρέπει. Είναι ο Κούτρης μπακ αριστερό για τον Ολυμπιακό. Θα γυρίσει, θα παίξει από εκεί σαν αριστερό με ανάποδο παιδί τον Φιγκερό. Και τι είναι, κουλό ποδόσφαιρο θα παίξει. Βέβαια τον αδίκησα τον Τζορτζ. Με αριστερό πόδι. Γιατί δεξί μπακ εδώ μαθαίνω ότι είναι ένα 86. Ποιος? Θηρίο είναι, εγώ παιδιά τον είδα στο μάτι. Όχι ένα 86, τον αδίκησα. Απλά δεν έχει την έκπληξη. 1,86. Ναι, θηρίο είναι, δεν είναι τέτοιο. Okay. Και δεν είναι πιάσιμο 3 εκατομμύρια. Θα μπορούσα να ζητήσουμε σε ρεπορτάζ. Δεν ξέρω το οικονομικό καθόλου, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Εντάξει. Να είσαι καλά. Μια. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σου πω από την παιδιά. Ναι. Δεν θέλω με τίποτα να φύγει ο Πέντρο Ενρίκη. Είναι πολύ καλό παίκτη για το πάω. Δίνει μεγάλη. Ένας παίκτης που έχει το ένας μέναν και το καλό τελείωμα ψηλά και χαμηλά δεν το δίνεις. Και κοιτάς ό,τι κουσούρι. Το ό,τι ποιος κουσούρι. Είναι ο Ενρίκε φαίνεται στη φάση που παίρνει πέναλτι με την έστασουτ. Άσε τώρα να σου πω εγώ φίλε άκου. Ένα παίκτη που έχει το ένας μέναν δεν το έχουν πολύ στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις κανέναν άλλονα. Ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα φίλε, ο Μακ πεθαμένος. Ο Τζάλμα έχει ένα πρόβλημα. Μπορεί να τους περάσει όλους και να το χάσει γενιές. Έχει το ένας μέναν. Ο αυτός έχει ο Ενρίκε, άκου εμένα. Έχει το ένας μέναν. Έχει καλό τελείωμα ψηλά και χαμηλά. Και είναι εκρηκτικότατος. Και είναι και γρήγορος για την επίθεση. Αλλά είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να κάνει κάτι ανισόρροπο και να σε χαλάσει το παιχνίδι. Άμα έχω ένα τέτοιο παίκτη, παίρνω μια χαφάρα χαμάλι και του λέω όρμα μπροστά στα 10 μέτρα θα είναι η ευθύνη σου. 20. Δεν αμαρκάρεις. 20 γκολ το χρόνο θα μου κάνει. Και αυτό το πουλί θα φέρετε τη φακλάρα το Βιερίνια. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα τα αγάρια. Φεύγω. Λοιπόν, Ραφαήλ Χατζημιχαηλίδης, Γιάννης Τσουκαλάς, Κοντογουλίδης Ανέστης. Οι τρεις φίλοι οι οποίοι κερδίσαν προκλήσεις για να παρακολουθήσουν την συναυλία στην Μονή Λαζαριστών με τον Δημήτρη Μιστακίδη, τα ρεμπέτικα της κιθάρας. Ραφαήλ Χατζημιχαηλίδης, Γιάννης Τσουκαλάς, Κοντογουλίδης Ανέστης. Ο Αχίλιος Έξαρχος είναι πίσω μου και έτοιμος να εκφωνήσει ειδήσεις. Αμέσως μετά, Κανελάκης, ο Γιαλαμάς και η κυρία Δήμου με τρίτο ημίχρονο εδώ στους 95,5 των FM. Να έχετε ένα καλό απόγευμα με τον Κωστή Ταλέτ το βράδυ. Και οι δύο αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά, 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 λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά,